Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή του All About Us. Καλό μήνα. Καλό μήνα να πούμε. 1η του Νοέμβρη σήμερα. Εδώ είμαστε. Πιστοί στο ραντεβού μας. Η κυτρινόμαυρη ενημέρωση ξεκινάει μέχρι και τις 7. Εδώ στο Λίμπερο με πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία θα μας απασχολήσουν, θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε μέχρι και τις 7. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Όλο το ρεπορτάζ φυσικά πάντοτε. Εννοείται ότι υπάρχει στην επικαιρότητα. Θα τα ακούσετε εδώ μέχρι και τις 7. Μέχρι στο Κιώση είμαστε μαζί. Σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Έχω βαρθεί να το βλέπω. Ποιον? Τον Κιώση. Γιατί βλέπω? Τον έγινε? Βλέπω το πρωί, τον βλέπω το μεσημέρι, τον βλέπω το απόγευμα. Τι γίνεται, φίλε. Πόσα λεφτά να βγάλει πια από το Λίμπερο, δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Δεν έχει πάντα βάλει. Δυνατόν. Δεν έχει πάντα βάλει, τα τσιμεντώσει. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπο επικοινωνία με την εκπομπή. Για ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ φυσικά εννοείται στην διάθεσή σα. Το μπάσκετ δεν μας τα είπε καλά χθες στο παιχνίδι με την Telekom Bonn Baskets, την ομάδα από την Γερμανία. Έκανε μια ανόητη ήττα, να τη χαρακτηρίσω. Από αφέλεια, ενώ περίμενε κανείς βλέποντας το πρώτο ημίχρονο ότι εύκολα δύσκολη ομάδα πάλι θα επικρατήσει και θα διατηρήσει το εντός έδρας. Αίτητο, στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε μια άλλη ομάδα να βγαίνει στο παρκέ και να χάνει τα αυγά και τα πασχάλια κόντρα στην γερμανική ομάδα με πεδαριώδη λάθη πραγματικά ώρες-ώρες από τους παίκτες του Άρη, σε σημείο που ο Παναγιώτης Γιαννάκης δεν είναι έτοιμος να βγάλει ό,τι φορούσε και να είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος. Στα time out έβριζε θεούς και δαίμονες. Γενικότερα δεν μπορούσε δυνατούσε να πιστέψει την εικόνα που έβλεπε από την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν έτσι μια κακή εμφάνιση γενικότερα, μια... Να την πω και εκτός προγράμματος, ίσως ήταν και εκτός προγράμματος, γιατί δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα η Telekom Bonn. Ήταν και μάλιστα χωρίς νίκη μέχρι στιγμής στο θεσμό. Και με αυτή την εκτός έδρας νίκη που έκανε κόντρα στον Άρη, ασφαλώς αναθάρισε και αυτή τώρα όσον αφορά την πρόκριση. Εάν σοβαρευτεί και κερδίσει κάποια παιχνίδια στην έδρα της, μπορεί εν δυνάμει να είναι και αυτή υποψήφια για να συνεχίσει στο θεσμό. Ο Άρης με αυτή την ήττα έχασε φυσικά το εντός έδρας. Αίτητο και θα πρέπει να ρεφάρει αυτή την ήττα με μια νίκη μακριά από την Θεσσαλονίκη, που ξέρουμε πόσο δύσκολη φαίνεται ότι είναι για την ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, βάσει το δείγμα γραφής που έχουμε από τα πρώτα αυτά παιχνίδια της σεζόν. Έχει ξεκινήσει μια κουβέντα από χθες για τις επιλογές, για τους Αμερικανούς, για τον point guard, θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε μέχρι και τις 7. Είναι βέβαια σήμερα και η μπασκετική μας εκπομπή λίγο αργότερα με Σταμάτη Μουρελή και Νίκο Μοσχόβη. Θα ακούσετε εκεί και περισσότερα πράγματα και μια πιο εξειδικευμένη ανάλυση ασφαλώς για το όλο ζήτημα. Να πούμε ότι έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον αγώνα του Άρη κόντρα στην Boca Juniors, προσφορά από την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Ελλάδα, stoichiman.gr, με απλή διαδικασία, μέσω Λίμπερο πλέον, FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526. Θυμίζω ότι είναι σε εξέλιξη και ο αντίστοιχος διαγωνισμός με τη χορηγία πάντα του Στοίχημαν και στο All About Aris. Έχουμε ανεβάσει εκ νέου και πάλι τώρα στο Facebook την σχετική, έχουμε τη σχετική ανάρτηση με απλή διαδικασία. Κάνετε ένα like, κάνετε μια κοινοποίηση την συγκεκριμένη ανάρτηση εδώ και λίγη ώρα, εδώ και λίγα λεπτά στο All About Aris και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση και οι νικητές θα ανακοινωθούν στην εκπομπή της Παρασκευής του All About Aris. Το παιχνίδι έτσι είναι την επόμενη Τετάρτη. Για το ραδιόφωνο λοιπόν FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526, για το site like, κοινοποίηση και μπαίνετε στην κλήρωση αυτομάτως. Ο Στοίχημαν, ο οποίος είναι και χορηγός της εκπομπής, μπορείς να συνεχίζεις να παίζεις το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications στο στοίχημαν.gr. Άμεση ενημέρωση στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Μας έστειλε χθες τον κουβά η Βασιλεία. Την είχαμε χ, φίλε, και το χ έδινε 3,45 και πήγαν και χάσανε. Ναι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Πανηγυρίζουμε τον κόλ της σοφάρισης. Πολλοί κόσμος βέβαια πήγε στον κουβά χθες από το χ της Μπαρτσελώνα με τον Ολυμπιακό. Δεν παίζω ποτέ ένα 20 και ένα 25 και ένα 30. Ποτέ. Μαζί μας και η ΕΕ, η νούμερο 1 εταιρεία προϊόντων επίστρωσης εξωτερικών χώρων, πλάκες πεζοδρομίου, κυβόληθη, κράσπεδα, πλάκες και οδηγοί
Πλάκες οδηγεί για τυφλούς και για κάθε εξωτερικό χώρο, για δήμους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ιδιωτικές βεβαίως κατοικίες. Ρομποτικό εργοστάσιο με γερμανική τεχνολογία από το 1963 πρωτοπορεί στην αγορά με κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. ESA.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα της ΕΕ σε επιλεγμένα καταστήματα στην Ελλάδα αλλά και στην έκθεση που υπάρχει στο Ωραιόκαστρο. Μαζί μας επίσης και ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, 62-85-86 το τηλεφωνάκι για τις παραγγελίες σας και πίτσες και μακαρονάδες και σαλάτες και τα πάντα όλα φυσικά στον Mr. Gold που βρίσκεται Μεσολογγίου 2 στις Σικές αλλά εξυπηρετεί και κέντρο της πόλης και δυτικά βεβαίως αλλά και στην Άνω Πόλη. Να πούμε ότι τα Τρίκαλα πριν από λίγο ανακοίνωσαν την απόκτηση Σοφοκλής Σκοτσιανίτη. Προπονήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά πριν από λίγο υπήρξε και η επίσημη ανακοίνωση από τα Τρίκαλα Άριες. Έχει το βιογραφικό από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Με το νούμερο 22 θα αγωνίζεται, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των Τρικάλων. Δεν θα παίξει την Κυριακή κόντρα στον Άρη, στο παιχνίδι, γιατί είναι στο μπάσκετ. Ο Σοφοκλής, η τερματοφύλακα, καλό ήταν όμως ο Σοφοκλής, φίλε. Μπήκα από την αιστεία, που να περάσει μπάλα. Κανονικά. Θα ενισχύσει την προσπάθεια των Τρικάλων στην Α1 του μπάσκετ, να δούμε το κατά πόσο είναι σε θέση να επανέλθει, το θέλει. Ένας παίκτης ο οποίος βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι είχε τεράστιες δυνατότητες, ξέφυγε σε κάποια φάση με τα κιλά του, με την εγκύμνασή του κτλ. Η επιπτώση στην καριέρα του ήταν ανάμεσα, είχε και ένα σοβαρό τραυματισμό που τον έβγαλε εκτός αγωνιστικής δράσης. Πλέον επιστρέφει στα Τρίκαλα να δούμε το κατά πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει την Θεσσαλική ομάδα. Θεσσαλική ομάδα βέβαια που την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και την ίδια στιγμή βέβαια αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή μάλλον είναι το τι θα κάνει στο ποδόσφαιρο. Γενικότερα διαβάζω αρκετά ρεπορτάζ και από τα Τρίκαλα αλλά και από τα site που ασχολούνται με τη δεύτερη εθνική κατηγορία ότι πήγε ο πρόεδρος μεγαλομέτωχος, είναι ο Μπαταγιάννης, μεγαλομέτωχος είναι των Τρικάλων, ότι πήγε στην προπόνηση, έτρεξε τα δόντια στους παίκτες και τα λοιπά. Αν θυμάστε κάτι ανάλογο είχε γίνει και πέρσι με τα Τρίκαλα, με γυαλιά βέβαια. Την πρώτη αγωνιστική χάσαν 3-1 στον Εύοσμο και μετά έβαλε τις φωνές ο Γυαλιάς. Διάφορα πραγματάκια συμβαίνουν. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά κάποιοι τα βλέπουν ως αρνητικά. Δεν ξέρω τι αίσθηση έχουν και αν πίστευαν όπως πίστευαν και πέρσι ότι ο Άρης θα πάει και θα περάσει από τα Τρίκαλα επειδή είναι μεγάλη ομάδα και μεγάλη φανέλα και ιστορική κτλ. Εγώ έτσι κι αλλιώς περιμένω σε όλα αυτά τα παιχνίδια, ειδικά με αυτές τις ομάδες, Παναχαϊκή, Απόλλων Πόντου, Δοξά Δράμας, Όφη, τις ομάδες δηλαδή που πέρα από το αν είναι και καλές ομάδες έχουν και κάποιο κόσμο, έχουν και μια ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι βέβαια του Άρη, αλλά έχουν την ιστορία τους, έχουν την ευκαιρία σε αυτά τα παιχνίδια να ακουστούν λίγο παραπάνω, να κερδίσουν δόξα γιατί θα κερδίσουν τον Άρη. Και σε αυτά τα παιχνίδια αυτές οι ομάδες θα δώσουν τα πάντα. Θα δώσουν τα πάντα. Και είναι για μένα προτιμότερο να είναι έτσι αγχωμένοι, να είναι με αυτόν τον τρόπο αναγκασμένοι να παίξουν το παιχνίδι και να ξέρουν ότι είναι το παιχνίδι ζωής και θανάτου, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορούν να το αντέξουν το βάρος αυτοί οι παίκτες που έχουν τα Τρίκαλα και θα πρέπει να πάει ο Άρης με ηρεμία, με σύνεση, με καλή απόδοση, με σωστό προγραμματισμό, με σωστή προετοιμασία και να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο θέλει να πάρει. Και ας είναι με το μαχαίρι στα δόντια όπως γράφουν τα site σήμερα τα Τρίκαλα και ας βρίσκονται και να μας περιμένουν πώς και πώς για να κάνουν το παιχνίδι της ζωής τους. Ο Άρης θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα, πρέπει να μπει μέσα στο γήπεδο να κυριαρχήσει και να πάρει το αποτέλεσμα. Αν μας δείξει αυτά τα στοιχεία λοιπόν την Κυριακή, τότε θα είμαστε πολύ πιο σίγουροι ότι η ομάδα θα κατακτήσει και μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις. Σήμερα, να πω παρεπτόντως, βγήκαν από την Στίχημαν οι αποδόσεις για την Football League για τις ομάδες που θα ανέβουν. Αρχικά, όταν το έβγαλε η Στίχημαν, έδινε στον Άρη 1,80 να. Για να είναι μέσα στις δύο ομάδες που θα ανέβουν κατηγορία. Και η δεύτερη ακριβώς ομάδα που ακολουθούσε τον Άρη στον στοιχηματισμό ήταν, μάλλον η προσφορά που δίνονταν από τον στοίχημα,
ήταν ο Όφη με 3.50. Μέσα σε δύο ώρες ο Άρης έχει πάει στο 1.25. Αυτό κάτι λέει. Τι λέει? Αυτό λέει ότι πέρα από τον Άρη το πιστεύουν και πολλοί άλλοι. Ότι θα είναι ο Άρης αυτός ο οποίος θα ανέβει και έσπευσαν να τον παίξουν στο 1.80. Γιατί πλέον είναι στο 1.25. Αυτό λέει αρκετά πραγματάκια. Ο Άρης λοιπόν οφείλει αυτή τη φορά αυτό το ποσοστό του φαβορί να το αποδείξει ότι το έχει όντως και το αξίζει όντως και μέσα στο γήπεδο. Και το μάτς στα Τρίκαλα είναι ιδανικό για να το κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κερδίσεις τα Τρίκαλα ανέβηκες. Δεύτερη αγωνιστική είναι. Ούτε σημαίνει ότι αν χάσεις δεν ανέβηκες. Ναι. Αλλά θα δείξει πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα μπορεί η αντίστοιχη περσινή Λαμία να σκεφτεί ότι εγώ αυτόν θα τον περάσω. Δεν θα δώσει το δικαίωμα. Και ξέρετε, αν δεν δώσει το δικαίωμα, θα γίνει ότι έγινε στη Γάμα Εθνική τη δεύτερη χρονιά. Που έφυγε 20 βαθμούς, γιατί ξέρανε όλοι ότι δεν πρόκειται να τον πιάσουμε τον Άρη. Άστον τον Άρη. Κοίτα να τρυπήσουμε εντός εισαγωγικών τον Όφη, τη Δόξα Δράμα, τον Απόλλα, τέλος πάντων τον υποψήφιο δεύτερο. Κοίτα, καταρχάς και για τα Τρίκαλα, είναι με βάση το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που έχουν σε αυτές τις 4 αγωνιστικές, είναι ένα σημαντικό και θα έλεγα μάλιστα ότι είναι και πολύ πιο σημαντικό ίσως και, από αυτό του Άρη το παιχνίδι, γιατί έχουν χάσει ήδη στην πρεμιέρα από την Παναχαϊκή στην Πάτρα, έχουν αυτή την Κυριακή υποδέχονται τον Άρη και μετά την επόμενη αγωνιστική πάνε στη Δράμα και μετά υποδέχονται τον Όφη. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι εάν ιτηθούν από τον Άρη, που ευχόμαστε φυσικά την Κυριακή, και δεν πάρουν αποτέλεσμα ούτε και στη Δόξα και υποδέχονται αμέσως μετά και τον Όφη που είναι πολύ μια από τις καλύτερες ομάδες. Και... τους έριξες. Όχι, δεν τους έριξα απλά αυτομάτως. Ο στόχος που μπορεί να μην το λένε δημόσια, αλλά νομίζω ότι ενδόμηχα αυτό πιστεύουν, ότι θα είναι στις ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο, θα δυσκολεύσει πάρα πολύ με το καλημέρα. Εάν μετά από 4 αγωνιστικές μείνουν αρκετά πίσω, ξέρετε όλοι πολύ καλά στη Football League δύσκολα αναπληρώνεται το χαμένο έδαφος. Εγώ λέω ότι με νίκη ο Άρης την Κυριακή οδηγεί τα Τρίκαλα στο να πάνε πραγματικά υπό την πίεση του αποτελέσματος στη Δράμα και με τον Όφη για να πάρουν εκείνα τα μάτς. Γιατί τότε θα είναι όντως οι τελευταίες τους ευκαιρίες εκείνα τα παιχνίδια. Δηλαδή, αν τους κερδίσεις, δεν γίνεται να χάσουν μετά και από τη Δόξα και από τον Όφη. Δεν γίνεται. Οποιαδήποτε ομάδα που είναι μια καλή ομάδα σχετικά, βγάζει μια αντίδραση. Βγάζει μια αντίδραση. Όπως αντίδραση θα βγάλει και την Κυριακή. Εγώ δεν θεωρώ θα είναι τόσο κακή όσο ήταν στην Πάτρα. Όχι, φυσικά δεν είναι τόσο. Καταρχάς δεν είναι κακή ομάδα. Είναι μια καλή ομάδα, έτσι, η οποία έχει καλό υλικό. Πες στην έδρα της. Πες στην έδρα της αυτή τη φορά. Αλλά την ίδια στιγμή θεωρώ ότι εφόσον τα Τρίκαλα μπουν για να κερδίσουν, ο Άρης πλέον έχει μια τέτοια ομάδα που δεν είχε τέτοια χαρακτηριστικά πέρσι, που αυτά τα μάτσα του είναι λουκούμι. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω, με αυτό το κέντρο που έχει ο Άρης, με αυτόν τον τρόπο που αμήνεται ο Άρης και τους πολύ γρήγορους ακραίους επιθετικούς που έχει ο Άρης, είναι ιδανικό για να παίζεις τέτοια μάτσα εκτός έδρας με ομάδες που θα πάνε να παίξουν, έτσι, όχι ομάδες που θα κλειστούν πίσω. Και θα έχει εσύ αυτός που θα έχει την μπάλα και θα είναι αυτή πίσω από την μπάλα. Εντάξει, είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και από τακτικής απόψεως, δηλαδή το πώς θα το προσεγγίσουν οι δύο προπονητές. Μην ξεχνάμε ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι και δύο προπονητές που ήταν μεταξύ των υποψηφίων. Και θυμίζω ότι ο Σωτήρης ο Αδωνίου, ο νυν τεχνικός δηλαδή των Τρικάλων, ήταν ο εκλεκτός του Παύλου Μυροφορίδη για την τεχνική ηγεσία μετά το. Οριστικό ναυάγιο τότε με τον Νίκο Παπαδόπουλο και γίνεται μια απίστευτη ιστορία που παίχτηκε με τον νυν προπονητή του Όφη και ήταν η πρώτη του επιλογή, η οποία δεν πέρασε γιατί δεν συμφωνούσε ο Θόδωρος ο Καρυπίδης στην επιλογή αυτή. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον και η μάχη του Πάγκου, αν θέλετε, για δύο προπονητές οι οποίοι είναι και από τη νέα γενιά, έτσι, νέα φουρνιά, δεν είναι μεγάλη σε ηλικία, ήταν και οι δύο ποδοσφαιριστές. Πιο νέα ο Αντωνίου. Σε σχέση με ο Σπανός έχει και τα χρονάκια. Εντάξει, 48 δεν είναι και μεγάλος ο Σπανός, 48 χρονών είναι. Εντάξει, είναι λίγο πιο μικρός. 40. Όχι, παραπάνω πρέπει να είναι. 42. Ναι, τόσο πρέπει να είναι.
Το λέω από την άποψη ότι εντάξει, από την άποψη του 48 έχει μια πορεία 10-15 χρόνων στη Β' Εθνική, ρε παιδί μου, και στη Γ' Εθνική. Ο Αντωνίου. Ξεκίνησε τώρα πολύ νωρίς, απλά με το που κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσα, ξεκίνησε ουσιαστικά την προπονητική του καριέρα ο Ισπανός, γι' αυτό ήδη μετράει τόσα χρόνια ως προπονητής. Και έχει πάντως το ενδιαφέρον της και αυτή η προσέγγιση δηλαδή της μάχης των δύο πάγκων από δύο προπονητές που επαναλαμβάνω παίξαν πολύ τα ονόματά τους και ειδικά του Αντωνίου για τον πάγκο της ομάδας του Παρισιού. Ο Άρης σίγουρα θέλει τη νίκη, αλλά ούτε η ισοπαλία είναι καταστροφή. Έτσι. Δηλαδή, άμα δεις την οικονομία του πρωταθλήματος. Όχι, δεν είναι καταστροφή. Εφόσον σίγουρα δεν έχεις, δεν κάνεις τα περσινά, μην τα επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Καρδίτσες, πάρτι, αυτά όλα πέρα τα πάρεις. Στην οικονομία όμως του πρωταθλήματος, αν σου λέγε από την αρχή θα πάρεις χ στα τρίκαλα. Δεν θα έλεγες όχι. Καλά, εννοείται. Απλά με νίκη τα πράγματα απλοποιούνται περισσότερο. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα δώσουμε και ρεπορτάζ για τη σημερινή προπόνηση, κάποιες πρώτες σκέψεις του προπονητή γενικότερα γύρω από αυτό το ενδιαφέρον παιχνίδι το οποίο θα μας απασχολήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Και για μπάσκετ φυσικά εννοείται, γιατί έχουμε πολύ πιο πρόσφατο δείγμα γραφής, το χθεσινό, το παιχνίδι με την Telekom Baskets. Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε. Στην εκπομπή του Λαποδοτάρη στο Λίμπερο, σκεφτείτε ότι η Μεχή την Κυριακή έχει σύνδεση 3 πόντους σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά μάτς, εκτός αν δεν φτάνουν ούτε 80 για άνοδο. Μα το δούμε και αυτό. Όλα είναι πιθανά σε αυτή, την, σε αυτή τη football league. Έχει πει ενδιαφέροντα πράγματα ο Γυαλιά σήμερα, έτσι. Η Νονή, ο Νονός κυτρινόμαυρης Λαμίας, αυτά που σας λέγαμε, βλέπετε, ανοίγουν τα στόματα σιγά σιγά. Φέτος πάλι, πάλι έχουν βαστισίμια. Στο τι συμβουλεύει το Γκαρυπίδη. Έτσι. Βαφτισίμια πάλι υπάρχουν και φέτος. Αυτή όμως είναι η μοίρα και του Άρη, παιδιά. Από τη μία, όντως κράζουμε όλες τις διοικήσεις μας παραδοσιακά. Από το Σκόρδα, τον Αθανασιάδη, όλους, τον Ζαμπέτα, τον Ψηφίδη, όποιοι ήταν και δεν ήταν, τους κράζουμε παραδοσιακά. Αλλά την ίδια στιγμή, τουλάχιστον, όλοι τους μα όλοι τους δεν φιλήσανε κανένα χέρι. Και αυτό είναι επιτυχία και του κόσμου, βέβαια. Okay. Και δεν μπορείς και εσύ να γίνεις Γιουσουφάκη κανενός για να εξασφαλίσεις την άνοδο. Το αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές συγκρούεται ο στόχος. Αλλά δεν μπορείς να γίνεις Γιουσουφάκη ο Σάρης. Οι διάφοροι άλλοι γίνονται και Γιουσουφάκια και παρανυφάκια και βαφτιστήρια και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Δεν σπάμε. Θα πάμε σιγά σιγά και στην πρώτη μας συνέντευξη. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Θυμίζω λίγο την επικοινωνία με την εκπομπή. Δύο εισιτήρια. Διπλό. Ένα διπλό. Ένα διπλό. Σουίτα στοίχημα θα πάνε. Σουίτα να καθίσουν. Να παρακολουθήσουν το παιχνίδι του Άρη κόντρα στην Boca Juniors. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Μπορώ να πω και εγώ σουίτα. Εσύ θα έρθεις στην άλλη, θα έρθεις με τον Πισανίδα, κάτσουμε μαζί. Λοιπόν, για να έχεις όλο το γήπεδο άνετα να είσαι. Άμα κρυώνεις καμιά φορά, να έρθεις. Και με το γιώτη, μια χαρά. Απλά έχει. Μα κρυώνω, σίγουρα θα έρθω κάποια στιγμή να ξέρεις. Να έρθεις και. Τι είναι και ευαίσθητος. Κάτι σαντουιτσάκι με μπιφτεκάκι έχει εκεί. Δεν, θα πω, δεν αποκαλύπτω ποιος θα τρώει. Δεν είμαι εγώ πάντως να ξέρεις τα σαντουιτσάκια με τα μπιφτεκάκια. Άλλαξε το catering στην Παϊάρης. Πλέον. Σημαντική πληροφορία, φίλε, πολύ χρηστική αυτή. Ζάικος. Ο Κέιτριν Ζάικος είναι. Μπράβο τα παιδιά, είναι εξυπηρετικότητα. Να του πούμε ένα μπράβο, να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, όπως και οι κοπέλες εκεί που εξυπηρετούν καφέδες, αυτά όλα πάνω. Είναι εξυπηρετικότατες. Όπως και στο καφέ. Που είναι και μια πρώην βολεϊμπολίστρια του Άρη από ό,τι είδα εκεί. Λοιπόν, μας δώσαμε λάθος τηλέφωνο. Λες. Άλλο έδωσα. Αυτό είναι. Ξανά. Κάτσε το στείλω. Α στείλω μήνυμα, ρε φίλε. Α στείλω μήνυμα. Στον συνάδελφο εδώ. Αυτό είναι το ίδιο που σου δώσαμε. Εντάξει, θα πιάνει. Μπορεί να πιάνει κάποια στιγμή, θα πιάσει. Τι, δεν πιάνει. Προωθείτε. Δεν θα έχει τέτοιο. Σήμα, ξαναδοκίμασε τον. Λοιπόν, αυτές είναι οι συνθήκες για το παιχνίδι της Κυριακής. Διαιτητής θα είναι ο Φωτιάς. Και προσέξτε τώρα. Μόνο να μην πες πιάσει Φωτιά στα μπατζέκια μας. Ο Φωτιάς είναι ο διαιτητής που είχε δώσει αυτό το πέναλτι στο Τζιμπούρ. Με τον Αιγινιακό. Το θυμάστε αυτό το πέναλτι. Γίγαντας ο Φωτιάς. Ο γίγαντας αυτός. Ήδη έχει αρχίσει το bullying προς το Φωτιά. Με το πέναλτι αυτό και τα λοιπά. Τι θεωρείτε, ότι πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο διαιτητής. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε όλα. Και έχουν αλλάξει και πολύ και οι σύνδεσμοι και οι διαιτητές και τα πάντα από πέρσι τη δεύτερη αγωνιστική μέχρι σήμερα. Mm-hmm.
Τέλος πάντων, πάμε σε έναν, να καλησπερίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πάντα είχε πάρα πολύ καλή σχέση με τους διαιτητές. Άριστη σχέση, δεν έχει πάρει ποτέ κόκκινη στην, στη ζωή του. Έτσι δεν είναι, Γιώργο Κολτσίδα? Ναι. Τι κάνεις, Γιώργο? Καλά, εσείς? Λέγαμε και τους διαιτητές. Είχατε μια σχέση αγάπης, ε? Πάντα, πάντα, πάντα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Ήσουν λίγο δυναμικός. Τέλος πάντων, κοίταξε. Ναι. Θα σε λέω, Χρήστο. Ναι, μαζί με τον Άλεξ. Είμαστε... Λοιπόν, ναι, και χαιρετισμούς στον Άλεξ. Το ζητούμενο τότε που παίζαμε ποδόσφαιρο και που κάναμε αυτά που κάναμε, μακάρι να υπήρχε ένας άνθρωπος και να μας είχε βάλει στη θέση. Βέβαια, πολλοί δώσαν τις συμβουλές τους, αλλά δυστυχώς τα χρόνια αυτά τα μυαλά ήταν πάνω από το κεφάλι. Είναι τελείως διαφορετικό, Γιώργο. Ναι, και σύν της άλλης, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Οι διαιτητές έχουν συμμορφωθεί πάρα πολύ σε σύγκριση με εκείνο τα χρόνια. Τότε η τηλεόραση ήταν μία, έβλεπες μία αθλητική Κυριακή και τέλος. Τώρα πλέον σε βάζουν, σε ξεσκονίζουν. Ναι, όντως. Αν είναι offside, δεν είναι, τι είναι γκολ, τι είναι πέναλτι. 10 καθηγητές, 30 κανάλια, δηλαδή το σκέφτεται και ο διαιτητής μερικές φορές. Μερικές φορές, όχι πάντα. Ναι. Και σε αντίθεση με το πώς λειτουργούσες ως ποδοσφαιριστής, Γιώργο, ως γενικός αρχηγός, ήσουν πάρα πολύ ήρεμος σε γενικές γραμμές. Δεν έδωσες ποτέ αφορμή, ήσουν μια ήρεμη δύναμη. Κοιτάξτε. Το ότι ήσουν ποδοσφαιριστής ήσουν όταν ήσουν 20, 25, 30 και άμα δείτε και στα χρόνια μου, όσο μεγάλωνα, τόσο πιο λίγα λάθη έκανα όσον αφορά τη συμπεριφορά μου στο γήπεδο. Ναι. Όταν έφτασε η δουλειά μετά που ήμουνα σαν στέλεχος, γενικός αρχηγός εκεί στην ομάδα, αντιλαμβανόμουν ότι πολλά πράγματα δεν μπορείς να κάνεις, ή έστω αυτό το που λέγαμε ένα δυναμισμό που λες, ή να παραφέρεσαι, γιατί ούτως ή άλλως την πληρώνει η ομάδα στο τέλος. Πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο. Και πάντα σε συνεννόηση με τους ανθρώπους που διοικούν την ομάδα να συμπεριφέρεσαι ανάλογα στο γήπεδο. Όσο μπορεί να σου επιτρέπει η ομάδα και όσο μπορεί να κάνεις κάποια πράγματα που πρέπει να κάνεις. Mm-hmm. Δεν είσαι μόνος σου δηλαδή. Ναι. Εκπροσωπείς και την ομάδα. Πρέπει να σκέφτεσαι και να έχεις νοημότητα να σκέφτεσαι τις συνέπειες. Ναι, να έχεις νοημότητα να σκέφτεσαι τις συνέπειες των πράξεών σου. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντως, θα αφήσουμε όμως εμένα και ας πάμε στο παιχνίδι. Σωστά. Πάντως ο Γιώργος Κολτσίδας, νομίζω ελάχιστα παιχνίδια έχεις χάσει. Και πέρσι και φέτος φυσικά, ήδη με το ξεκίνημα της σεζόν, είσαι πάντοτε εκεί στη θέση σου, παρακολουθείς όλα τα παιχνίδια του Άρη. Όσα μπορούμε τουλάχιστον. Ναι, ναι. Όσα μπορείς τα παρακολουθείς. Ο Άρης ξεκίνησε στην πρεμιέρα με ένα παιχνίδι που εμείς προσωπικά λέμε εδώ σε εκπομπή από τη Δευτέρα κιόλας, Γιώργο, ότι δεν πρέπει να του δώσουμε και πολύ περισσότερη αξία από... Εντάξει, ο Άρης κέρδισε με ένα εμφαντικό σκορ, πήρε 3 βαθμούς, συνεχίζει. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη. Ακριβώς έτσι. Ναι. Αυτό που είναι φυσιολογικό, να έχουμε αυτά τα ωραία τα απογεύματα, πας στο γήπεδο, ο Άρης νωρίς καθαρίζει το παιχνίδι, μια τυπική διαδικασία. Όσο αφορά βέβαια με κάποιες ομάδες που και ευχής έργων είναι με όλες τις ομάδες να το κάνει. Ευχής έργων. Ναι. Και να περνάνε εύκολα τα απογεύματα, τουλάχιστον μέσα στο Χαριλάο. Τώρα εκτός έδρας θα δούμε. Είναι άλλη ιστορία τα εκτός έδρας παιχνίδια. Άλλες συνθήκες. Άλλες συνθήκες. Αλλιώς αντιμετωπίζονται και τις αντίπαλες ομάδες. Θα δούμε στην πορεία. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να έχουμε ενδεχομένως σε κάποια εύκολα απογεύματα και εκτός έδρας. Θα δούμε. Εσύ πάντως είσαι ο νούμερο ένα παίκτης που σκεφτόμαστε όταν παίζει τρικαλάρης. Ναι. Δηλαδή βγάζουμε τη λίστα, ποιοι παίξαν και στους δύο κτλ. Πρώτος είναι ο Κολτσίδας. Και δεύτερος νομίζω πρέπει να είναι ο Ζόραν Στοϊνόβιτς, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτός έχει παίξει εκεί και γνωρίζει κι αυτός αρκετά. Εσύ έχεις επαφές με Τρίκαλα τώρα, έχεις επαφές? Γιατί όχι. Δεν έχεις, όσον αφορά τη διοίκηση και τους, όχι. Αλλά γνωρίζει την οικογένειά μου και εγώ αδερφό, μητέρα μου, πατέρα μου εκεί. Βέβαια δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο των Τρικάλων και έχουν κάποιοι, αλλά έχω κάποιους παλέμαχους που ήταν εκεί, ας πούμε, και έχουμε παίξει μαζί. Δεν μπορώ να πω ότι παρακολουθώ τα Τρίκαλα. Απλώς βλέπω τώρα που είναι ο Άρης στη Β' Εθνική, ας πούμε, και είναι αντίπαλα τα Τρίκαλα, τι ομάδα έχουν περίπου και αν καμιά φορά τύχει μπορεί να δω και κάποιον αγώνα. Αυτός που είναι τώρα γενικός αρχηγός, ο Ζης Κατσαντώνης, υπήρξε ποδοσφαιριστής ή όχι? Υπήρξε ποδοσφαιριστής.
στον Άουτρικ, αλλά δεν ξέρω πόσο έπαιξε, επειδή την είναι στα δικά μου τα χρόνια. Και αν έχει παίξει τον Άουτρικ, αλλά δεν το γνωρίζω να σου πω ακριβώς τώρα εγώ, αλλά το ξέρω το παιδί μου, γιατί έπαιζε, για να καταλάβεις, τα χρόνια που ήμουν εγώ εκεί σχολείο, ήταν, ναι, στα δικά μου τα χρόνια περίπου έπαιζε ποδόσφαιρο σε ερασιτεχνικό επίπεδο, έτσι που παίζανε. Μάλιστα. Γιατί τι πρόβλημα υπάρχει με το Ζήση? Όχι, όχι, κανένα πρόβλημα. Απλά γενικός αρχηγός μας δεν είναι κανένα. Έχει χρόνια που είναι εκεί. Ναι, ναι, και συνεχίζει και φέτος, παρότι ήταν και με το Γυαλιά και, δηλαδή, και με την προηγούμενη. Όχι, το γνωρίζω το παιδί, το ξέρω το παιδί. Ναι. Από παλιά δηλαδή, όχι από τώρα, από τα σχολικά χρόνια δηλαδή. Λαμβάνεις και εσύ. Δεν πρέπει όμως να ήταν κάποιος ποδοσφαιριστής που έπαιξε τα χρόνια τα πολλά στα Τρίκαλα, να ξέρει. Ναι, ναι, σωστά. Λαμβάνεις κάποια μηνύματα από εκεί ότι για αυτούς το μάτς αυτό είναι ζωής και θανάτου και τα ρεπορτάζ τώρα, εντάξει, πολλές φορές και οι συνάδελφοι τα φουσκώνουν λίγο μετά από ήττες, αλλά πήγε, λέει, ο μεγαλομέτοχος, τους είπε, αυτό το μάτς είναι όλα τα λεφτά και πρέπει να κερδίσουμε. Χρήσανθε, ναι. Έχεις κάνει, ξέρεις πως είναι, ότι όταν πας σε μια επαρχιακή πόλη και είναι το μεγάλο όνομα της κατηγορίας και όσο ο Άρης τώρα, ζουν γι' αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις μια αντιμετώπιση ότι είναι ζωής και θανάτου το μάτς. Ναι. Σε ρωτάω εγώ πέρυσι για τα Τρίκαλα, είναι τίποτα το μάτς που έπαιξε με τον Άρη? Όχι. Ήταν. Και όμως είδες ότι η ομάδα δεν, όχι μόνο με εμάς και με τη Λαμία και με όλους, είναι τέτοια η πόλη. Υπάρχει, τότε υπήρχε, ας πούμε, ένας μεγαλομέτωχος που ήθελε η ομάδα του να πάει ψηλά, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όφελος, τα δώσαν όλα. Έτσι είναι η πόλη φτιαγμένη εκεί. Ναι. Ζούνε για μάτς με τις μεγάλες ομάδες και με αυτά. Και είναι φυσιολογικό να τα δίνουν όλα. Ναι. Άρα, δείτε τα αποτελέσματά τους με τις μεγάλες ομάδες. Είτε παίζουν γάμα, είτε παίζουν. Να, τώρα έπαιξαν με τον Ατρόμητο. Δείτε. Ναι, τα δώσαν όλα. Βέβαια, βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην περνάει κανένας στο μυαλό ότι τα Τρίκαλα θα διαφορήσουν ή δεν θα παίξουν ή δεν θα τα δώσουν όλα. Ναι, εδώ έχει στείλει και ένας φίλος μήνυμα και λέει: τα Τρίκαλα τα δύο τελευταία χρόνια χάσαν εντός μόνο δύο φορές. Και τις δύο από τον Απόλλων Σμύρνης με 1-0. Και πέρσι μάλιστα το πήρε, λέει, ο Κάσος. Ο Κάσος είχε τον γκολ. Με τρεις ευκαιρίες, θα είναι πολύ σφιχτό το ματσό τους. Έχουν κάνει. Άρα ο Άρης θα πρέπει να προετοιμαστεί λογικά, Γιώργο, για μια πραγματική μάχη την Κυριακή στα Τρίκαλα. Ο Άρης πρέπει να είναι προετοιμασμένος ούτως ή άλλως για μάχες. Ούτως ή άλλως πρέπει να είναι προετοιμασμένος. Και το γνωρίζουν, πιστεύω, αν δεν το γνωρίζουν, να το μάθουν. Να το μάθουν, γιατί συγκεκριμένοι και το συγκεκριμένο παιχνίδι για αυτούς, γιατί οι βλέψεις τους από ό,τι άκουγα το καλοκαίρι που ήμουν εκεί, είναι για πρωταθλητισμό. Ναι, ναι, δεν το λένε βέβαια δημόσια. Δημόσια δεν το λένε πολύ καθαρά, η αλήθεια είναι, αλλά ενδόμηχα νομίζω αυτό είναι ο στόχος. Υπάρχει Άρης, Όφη, πώς να το πούνε. Εντάξει. Υπάρχουν εκεί κάποιοι άνθρωποι που έχουν έρθει τώρα, οι οποίοι έχουν βλέψεις ψηλές. Και δεν μιλάμε μόνο για προπονητές και παίχτες. Και στελέχη. Αν τους ψάξετε λίγο θα τους δείτε. Ο Μπαταγιάννης. Προεδρητές. Ο Τσίκινης. Ο Τσίκινης είναι στα Τρίκαλα. Ναι. Δεν πήγαν έτσι δηλαδή εκεί. Έχουν κάποιες βλέψεις και αυτοί. Ναι. Δεν πάνε δηλαδή τι πάνε. Τον είχες προλάβει διαιτητή, τον Τσίκινη. Μεσηνίας. Βεβαίως. Αυτός ήταν, σχολίαζε και τους διαιτητές κάποια περίοδο και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω. Ναι, τέλος πάντων. Στις καραμπόλες δεν ξέρω που έχει βρεθεί. Πώς είπατε? Δεν ξέρω από τις καραμπόλες, λέω αυτό, γιατί οι διαιτητές, ας πούμε, βλέπω τώρα παράδειγμα. Ο Αρετόπουλος, παράδειγμα, δεν είναι πλέον του Ολυμπιακού. Κάποτε ξέραμε εμείς Ολυμπιακός ο Αρετόπουλος. Τώρα, οι καραμπόλες έχουν αλλάξει, έχει γίνει ένα τουρλού τώρα, γι' αυτό λέω. Δεν ξέρω. Εγώ τα λέω, ναι. Είναι και η ειδικότητά μου αυτή. Τέλος πάντων. Γιατί, ας πούμε, τώρα η Κυριακή διαιτητής και ποιος είναι. Πέρα από τις διαιτησίες και από αυτά που πρέπει να είναι αλλούν ανθρώπων να τα δουν και πώς πρέπει να τα δουν και πιστεύω τα γνωρίζουν τουλάχιστον. Δεν μπορώ να πιστέψω κάτι άλλο. Ειδικά μετά το περσινό πάθημα πρέπει να τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Πρέπει να τα γνωρίζουν αυτά. Σίγουρα η ομάδα νομίζω ότι είναι ψηλιασμένη και έτοιμη για μάχη. Πολλές φορές λέμε μάχη όμως και όλα έρχονται πολύ πιο εύκολα από ένα μάχη που πας και παίζεις αδιάφορος, όχι αδιάφορος, που παίζεις με μια ομάδα σε ένα άδειο γήπεδο και βλέπεις ότι δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Ναι. Είσαι δηλαδή σκοτωμένος. Καλά, ο Άρης πέρσι την άνοδο νομίζω δεν την έχασε από αυτά τα μάτς. Δεν τα έχασε τα Τρίκαλα. Την έχασε από την Καλλιθέα, από τον Αγροτικό Αστέρα. Που έχει χάσει, που δεν έχει κερδίσει μάλλον. Ήταν κάτι μάτς που έλεγε είναι δυνατόν αυτό το μάτς, δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Με διάφορες ομάδες. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε όλα στην άκρη αυτά και να πούμε για το μάτς μόνο και μόνο ότι πρέπει να είναι
όλοι προετοιμασμένοι ότι πάνε για μάχη, δίνουν έναν αγώνα, δεύτερη αγωνιστική βέβαια δεν είναι το τέλος του κόσμου, ότι θα γίνει ναι. κάτι με οποιοδήποτε. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω. Βασικό, ναι. Είναι πολύ βασικό αυτό που θέλει να δείξει ο Άρης φέτος, το μήνυμα να περάσει στους υπόλοιπους. Ναι. Έτσι. Ότι αν πάει και κάνει μια ανοίγη στα τρίγα, δίνει το μήνυμα στους υπόλοιπους, ότι ο Άρης εδώ κάνει κάτι σωστό. Συμφωνείς δηλαδή με αυτή την προσέγγιση, δηλαδή το ότι έχει δοθεί ένας χαρακτήρας από πλευράς Άρη ότι αν κερδίσουμε αυτό το μάτς, αυτομάτως και μήνυμα στέλνουμε προς διάφορες κατευθύνσεις. Είναι αλλά μήνυμα και... αν κερδίσει εκεί. Ναι, είναι μήνυμα. Είναι μήνυμα, είναι μήνυμα. Είναι μήνυμα ότι κύριε, έχουμε αλλάξει τρόπο σκέψης και πώς πρέπει να κερδίζουν τα παιχνίδια και πώς πρέπει να βαδίσουμε από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Επειδή παρακολουθούσες και πέρυσι την ομάδα, την έχεις δει και φέτος αυτά τα πρώτα παιχνίδια, βλέπεις σημαντικές διαφορές? Κοίταξε. Και πέρυσι η ομάδα μπορεί ας πούμε να έκανε αυτή την πορεία που έκανε, αλλά ενδεχομένως κάποια αποτελέσματα, αν θες και από τύχη, αν θες και από τέτοιο, μπορεί να έκαναμε διαφορετική συζήτηση σήμερα. Ναι. Δηλαδή το μάτς που χάσαμε, που φέραμε σοπαλία στον Απόλλανδρο, το 2-2 που κερδίζαμε 0-2, αν το ξαναθυμηθείς, δηλαδή ήταν ένα αποτέλεσμα που μπορούσε να μας είχε δώσει σχεδόν την κατηγορία, ναι, αν κερδίζαμε εκείνη τη μέρα. Σωστά. Δυστυχώς βρεθήκαν πίσω. Ένα πέναλτι που χάσαμε με τη Λαμία, επίσης τώρα που θυμάμαι, δύο βαθμοί. Τρεις βαθμοί, με ένας δικός μας, δύο της Λαμίας. Δηλαδή, πολλές φορές είναι και οι συγκυρίες που σε φέρνουν. Σε κάποιο τέτοιο. Είναι αυτό που είπες, έδωσε το δικαίωμα. Αυτά τα αποτελέσματα, ναι, τα δύο που λες, ναι, δώσαν την ελπίδα, ναι, ώστε η Λαμία να πηγαίνει στην Καλυθέα και να παίρνει πέναλτι με βουτιές. Ναι, θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα μιλάμε για αγωνιστικά όμως και λέμε ότι η ομάδα μας άλλαξε τρόπος, μάλλον αυτή που διοίκησε, ο πρόεδρος συγκεκριμένα και το διοικητικό συμβούλιο, άλλαξε σκέψη, τρόπο σκέψη και είπε ότι ενδεχομένως αυτό που κάναμε πέρυσι να μην μας έκατσε καλά. Να μην ήταν το σωστό. Ναι. Δηλαδή πήραμε κάποιους παίκτες γνωριμένης αξίας και δεν ανταποκρίθηκαν αυτοί. Πήραμε κάποια παιδιά που ξέρουν την κατηγορία καλύτερα υποτίθεται και προσπαθούν με έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των παιχνιδιών να δίνουν τη μάχη τους και μπορεί ενδεχομένως αυτό να είναι πολύ καλύτερο από αυτό που συζητάμε, το που είχαμε πέρυσι. Στα πρώτα παιχνίδια που είδαμε, είδαμε μια ομάδα, αν μη τι άλλο, να τρέχει και να αγωνίζεται. Σίγουρα. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε όμως πέρυσι, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ότι η ομάδα υστερούσε σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή δεν έπαιζε. Μ' ακούτε? Ναι. Βέβαια δεν έκανε καλά αποτελέσματα στην αρχή. Είχε δύο αποτελέσματα πολύ κακά. Δύο σοπαλίες. Με την Καρδίτσα την πρώτη αγωνιστική και με τον Ιγυνιακό το 1-1. Δεν είχε δύο αποτελέσματα. Αυτό ήταν άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα πάνε διαφορετικά τα πράγματα. Θα πάνε διαφορετικά τα πράγματα γιατί τα παιδιά έχει και ποδοσφαιριστές αξιόλογους. Δηλαδή έτσι πως έχω δει την ομάδα, αξιόλογους από την πλευρά ότι τα δίνουν όλα και είναι αρκετά καλοί στην αγωνιστικότητα που δείχνουν μέσα στο γήπεδο. Δεν θέλω να φανταστώ ότι θα υπάρχουν παιχνίδια όπως βλέπαμε πέρυσι κάποια παιχνίδια έτσι που θυμάμαι μερικά στη Σπάρτη, ας πούμε. Ναι. Πολύ κακό μάτσο εκεί. Ανίαρα παιχνίδια δηλαδή, χωρίς να υπάρχει στόχος για κανέναν και νόμιζες ότι παίζουν δύο ομάδες αδιάφορες. Σαν να παίζαν φιλικό παιχνίδι ένα πράγμα. Ναι, σαν να είναι φιλικό παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν τέτοια παιχνίδια. Ναι. Ευελπιστώ δηλαδή σε αυτό. Αυτό δείξαν, θα περιμένουμε, δεν μπορεί να είμαστε ούτε πολύ αισιόδοξοι και να πούμε ότι υπεραισιόδοξοι μάλλον, γιατί αισιόδοξοι θα είμαστε σίγουρα. Υπεραισιόδοξοι δεν μπορεί να είμαστε και να λέμε ότι ρε παιδιά βγήκαμε σίγουρα. Πρέπει να είμαστε συνέχεια, όπως έλεγα και όπως λένε και πολλοί, με το μαχαίρι στο στόμα. Έτοιμοι για μάχη. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Το χθεσινό πάθημα που πάθαμε πρέπει να μας γίνει μάθημα και να πηγαίνουμε σε όλα τα παιχνίδια, λες και είναι το τελευταίο παιχνίδι. Ναι. Αυτό μας έδειξε η περσινή πρία της ομάδος. Σωστή. Τώρα αν θα καταφέρει η ομάδα να πετύχει την κατηγορία όπως έλεγε και ο περσινός μας ο προπονητής ο Αναστόπουλος από το Αγίου Νικολάου ή από το τέτοιο, δεν ενδιαφέρει κανένα. Ενδιαφέρει το Μάιο να είμαστε στην πρώτη... Τον Ιούνιο να είμαστε στην πρώτη εθνική. Από το Αγίου Νικολάου δεν προλαβαίνει, θα είναι έκτη αγωνιστική, οπότε... Είναι πολύ νωρίς. Αλλά 15 μέρες μετά που είναι 10η αγωνιστική Άρης Καλαμαριά, Άρης Απόλλων Πόντου,
Ίσως ναι. Εκεί γιατί θα έχει παίξει δόξα, όφη, από όλον πόντου, μπορεί να ξέρει. Χρήσανθε. Είναι λάθος. Δεν θέλουμε τέτοια. Το μήνυμα θα το, έχουμε, θα το έχει στείλει όμως. Τη δέκατη ούτε θέλουμε. Το μήνυμα είναι για άλλους, για, ναι. για τους αντιπάλους. Για μας είναι όταν βγούμε στην πρώτη εθνική κατηγορία. Και μπορεί να είναι Μάιο, μπορεί Απρίλιο, μακάρι να είναι Μάρτιο. Μπορεί. Ας είναι και στο 90 της τελευταίας αγωνιστικής σας είναι. Δεν με ενοχλεί εμένα. Να είναι όμως. Το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Το αποτέλεσμα μετράει. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα το αντέξουμε. Γιώργο, γίνεται πολύ κουβέντα και θέλουμε την άποψή σου και γι' αυτό. Για το ότι ο κόσμος απέχει τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του, δεν έρχεται στο γήπεδο, είναι απογοητευμένος. Και με τον Πανιόνιο δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια, ήταν και άσχημος ο καιρός, είναι η αλήθεια εκείνη την ημέρα. Ήταν προχθές με τον Αιγινιακό ανήμερα της 28 Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν αποτελούν δικαιολογίες αυτά. Αλλά... Ο Γιώργος ήταν πάντως, τον είδα. Ναι. Τι άποψη έχεις από αυτού, γιατί είσαι και. Θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά. Δεν μπορεί να τα βάζει με τον κόσμο. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος που ερχόταν στο γήπεδο και έβλεπε τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό πολλές φορές. Να... Όχι πολλές φορές, αρκετές φορές χάναν κιόλας. Ή είχε στο μυαλό του έναν Άρη διεκδικητή. Ναι. Ακόμα αν θέλετε και τροπαίων τα τελευταία χρόνια. Mm. Γιατί φτάσαμε αρκετές φορές μέχρι την πηγή. Μπορεί να μην ήπιαμε νερό βέβαια και αυτό είναι... Στο κύπελλο, ναι. Της ιστορίας μας. αλλά θα πρέπει να καταλάβουν, έστω δεν ξέρω ποιος κάνει το παράπονο ή ποιος, οι δημοσιογράφοι, οι διοικητές, ότι είναι πληγωμένος ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορεί να ζητάς από έναν κόσμο συμπαράσταση. Ευχής έργο ήταν βέβαια να είναι όλοι στο γήπεδο, αλλά δεν μπορείς να ζητάς συμπαράσταση και να είσαι στη Β' Εθνική δύο χρονιές και στη Γ' άλλες δύο. Δεν έρχεται ο πολλής κόσμος. Δεν έρχεται, είναι απογοητευμένος. Αυτό έπρεπε, πρέπει από μόνη της η ομάδα να δώσει το... πώς να το πω τώρα, να δώσει τη... Το έναυσμα. Ναι, να δώσει το έναυσμα στον κόσμο, να έρθει στο γήπεδο. Παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, πηγαίνοντας τα αποτελέσματα. Πολλές φορές είναι συγκυρία να βλέπεις ότι η ομάδα πάει ψηλά και έχει καλούς ποδοσφαιριστές, έχει κάνει έναν καλό κορμό και λες πάμε δυνατά, γιατί δεν ενδιαφέρει τον Αριανό μόνο και μόνο να βγει, τον ενδιαφέρει τι θα κάνει την επόμενη χρονιά, έτσι. Ναι. Γιατί λέει φτιάχνω μια ομάδα και πάω του χρόνου να διεκδικήσω κάποια καλή θέση στο πρωτάθλημα. Θέλει να βλέπει όμως κάτι καλό, να νιώθει ότι είναι δυνατός, να νιώθει ότι μπορεί να χτυπήσει κάποιες ομάδες που είναι ψηλά. Τι να πει δηλαδή, ότι ωραία κερδίσαμε, δεν μπορώ να πω μια ομάδα τώρα, κερδίσαμε μια ομάδα και εντάξει είμαστε καλά και πάμε όλοι στο γήπεδο. Ευχής έργων ήταν βέβαια. Και εγώ μ' αρέσει να είμαι στο γήπεδο 30.000, 20.000, 15.000. Είναι όμως η απογοήτευση που δεν μπορείς να τη στηρίξεις από κανέναν και να τον πεις ότι έλα στο γήπεδο. Εγώ βρίσκω θεωρώ κόσμο έξω, ότι... μιλάμε μαζί, βρίσκω κόσμο έξω, μου λέει δεν έρχομαι, γιατί δεν μπορώ να δω, τι να δω. Αν όμως να σου πω κάτι, παιχνίδια όπως αυτό των τρικάλων τα πάρεις, τότε θα έρθει και ο κόσμος. Όχι, σιγά σιγά θα έρχεται, αυτό όμως το χτίζεις. Έτσι. Δεν είναι αύριο το πρωί, το χτίζεις, η ομάδα το χτίζει αυτό. Βέβαια, θυμάμαι ένα μάτσο των τρικάλων τώρα μου ήρθε, μαζί πρέπει να ήμασταν, στο κύπελο. Το θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι. Ο Άρης πήγε στα καλύτερά του, έτσι. Ακριβώς. Στα καλύτερά του. Να κερδίζει τις Ατλέτικο και τα λοιπά, με Κούπερ στον πάγκο και τα λοιπά. Βέβαια έβρεχε καρέκλες. Έχει κάνει 25 τελικές. Τα τρίκαλα έχουν κάνει μία κόντρα. 1-1. Πάρ το μάτς στην παράταση. Άλλε, ο Κάλβο είχε χάσει εκείνη τη μέρα. Τι δεν είχε χάσει. Ναι, και ένα διαιτητή ο οποίος εφήβρε κάτι περίεργα εκεί που έκανε. Άσε να μην λέμε πάλι για την διαιτητή. Γιατί δεν έχει δώσει ένα πέναλτι, έχει δώσει έξω την περιοχή. Ναι. Διάφορα τέτοια. Αλλά... Κάτι βλακίες που γινόταν βέβαια. Και αποκλείστηκες σε εκείνο το μάτς. Είναι αυτό για να επιστρέψουμε στο πώς βλέπουν αυτά τα παιχνίδια αυτές οι ομάδες στην επαρχία. Αντίπαλος του Άρη με τα τρίκαλα έχεις παίξει. Ως τρίκαλα. Όχι. Ούτε... Α, έχω παίξει, λάθος κάνω. Κύπελλο. Έχω παίξει πρωτάθλημα, ναι. Στο μάτς που διακόπηκε. Που πέσαν τα φώτα, με τι. Με τα φώτα, ήμουν μέσα. Και μετά τον γκολ το έχει βάλει ο Στοίνοβιτς το 0-1. Όταν ξαναέγινε. Όχι, εμείς κερδίσαμε και το είχε βάλει ένας...
Εμείς ποιοι είμαστε. Είχαμε Ραντάκοβιτς. Εμείς ποιοι είμαστε. Εμείς είμαστε ο Άρης. Ο Άρης με τα τρίκαλα δεν έπαιξε τίποτα στο Άρη. Δεν έπαιξες. Έχεις παίξει μόνο τρίκαλα Άρης. Ως Άρης. Αυτό λέω. Άρης έχω παίξει. Ως μπράβο. Άρης. Το 0-1 που κέρδισε ο Άρης, ναι. Νομίζω τον κόλ το έχει βάλει ο Στοϊνόβιτς. Ως παίκτης του Άρη. Όχι, όχι, όχι. Ψέματα. Το έχει βάλει ο Ραντούλοβιτς. Ραντούλοβιτς. Ραντούλοβιτς ήταν ο τερματοφυλάκος. 20 χρόνια πίσω σε πήγα κολτσίδα τώρα. Ραντούλοβιτς ήταν ο παίκτης. Μπράβο. 0-1. Έχω πάει εκεί με το πρώτο μάτσο. Έχουν σβήσει τα φώτα σε μια στιγμή. Έχουν σβήσει τα φώτα και ξαναπήγαμε και παίξαμε 20 έτσι. Λεπτά. Στο δεύτερο έχω έρθει. Στο πρώτο που έχουν σβήσει τα φώτα δεν έχω έρθει. Πέφτουν κάτι πέτρες εκεί τη μέρα. Μέχρι τον κύπελο. Πέτρες, ε. Τώρα πέφτουν καρεκλάκια μόνο. Τα έχουμε συναντήσει και αυτά, δυστυχώς. Τώρα μόνο καρεκλάκια. Να σου πω τώρα κάτι πριν κλείσουμε τώρα. Πόσους παραδοσιακούς χώρους έχεις μάθει. Δεν μπορεί. Δηλαδή δεν παίρνει η σύζυγος, δεν παίρνει η δουλειά στο σπίτι κτλ. Αποκλείεται. Πες μας λίγο, πες μας για αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Εντάξει, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οκ. Okay. Όχι, δεν είναι καμία σχέση αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Αυτό είναι κάτι που κάνει η γυναίκα μου. Ναι, αυτό λέω. Δεν έχει να κάνει με εμένα. Εγώ απλώς, παιδί μου, επειδή είναι στον Άρη και έρχομαι κάποιες στιγμές μαζί της, ας πούμε. Πηγαίνουμε παρέα. Δεν χορεύεις εσύ δηλαδή. Δεν χορεύω εγώ. Ναι. Αλλά άμα δω τα ζόρια. Ναι. Γιατί ξέρεις πως είναι γυναίκες, Χρήστα. Ξέρω μια χαρά. Θα αναγκαστώ να χορέψω κι εγώ. Γιώργο, θα ήταν μια καλή ευκαιρία να στείλουμε το Βέρτζο και τον Κοτσόνη, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς τριτρικά, να κάνουμε το Κοτσόνη και το δικό μας. Να μάθουν ένα παραδοσιακό χορό εν ώψη της Κυριακής. Ένα σεμπέκικο. Ένα σεμπέκικο. Πες λίγο. Το γελάμε, αλλά ο Κοτσόνης είχε και τις επιτυχίες του και κόντρα στον Άρη κιόλας. Όντως. Και θυμόμαστε αυτό το παιδί, αναρωτιόμασταν έτσι όταν είχε έρθει στον Άρη. Πώς είναι δυνατόν να έχει περάσει την πόρτα του Κλεάνθης Βικελίδης αυτό το παιδί. Το παιδί δούλεψε και έχει που είναι συμπαθέστατος και μετρημένο παιδί κατά άλλα. Και επειδή τον βρήκα κιόλας τα τρίκαλα τώρα που πήγα το καλοκαίρι, μου φαίνεται και είναι και ο Γιαννίτσης εκεί, έτσι. Και ο Γιαννίτσης είναι, ναι. Ναι, τους βρήκα και τους δύο εκεί. Είναι δηλαδή και στο παρουσιαστικό του, ας πούμε, και που... Όπως λέτε, πάρα πολύ καλό παιδί. Και γυμνασμένο παιδί. Ναι. Γίνεται Γιώργο και γιατί είχε μια καλή σχέση όταν ήταν στον Άρη, παιδί μου. Ναι. Είναι αξιόλογα παιδιά, ας πούμε, που ήρθαν και πραγματικά δηλαδή, μπράβο τους που καταφέραν κάποια πράγματα στην καριέρα τους. Βέβαια μπορεί να μην είναι, παιδί μου, κάτι που θα ήθελαν οι ίδιοι, αλλά δεν πάβει να είναι μια επιτυχία του ότι αγωνίστηκε πέρυσι στη Λαμία. Έκανε και το πέναλτι που δεν έδωσε ο Καλογερόπουλος. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, όλα μέσα. Έλα, κάνε ένα πρόμο τώρα για το τμήμα παραδοσιακών χωρών του Εραστέχνη Άρη. Κάνε και πες ότι τα είπα καλά. Πας στη σπίτια, πεις τα είπα καλά. Να μην έχει παντόφλα. Θα έχει και βιντεάκι. Θα βγάλουμε και ηχητικό, να ξέρεις. Δεν έχει ανάγκη, σε παρακαλώ. Άφησε το. Να μην πούμε, κατά πω εγώ. Γίνεται στο γυμναστήριο, γίνονται τα μαθήματα. Ναι, στο γυμναστήριο γίνεται του Άρη. Έχει μια αίθουσα αεροβικής μέσα και κάνουν κάθε Δευτέρα 9 η ώρα, Παρασκευή 9 η ώρα, η μεγάλη, και τα παιδάκια κάνουν το Σάββατο στις 10 και στις 11 το πρωί. Άρα Δευτέρα και Παρασκευή μπορούμε να βγούμε για τσίπουρο. Εσύ ναι. Εσύ τι πας και προσέχεις εκεί. Α, προσέχεις τα παιδιά. Α, ναι. Εγώ ρε παιδάκι μου πάω για να είμαι εκεί παρόν για να μην γίνει τίποτα με τα παιδιά όπως είπες. Α, μάλιστα. Ωραία. Άσε που έχω και τρεις κόρες, αυτό που το βάζεις. Σωστό και αυτό. Και εγώ τρεις κόρες έχω, εσύ Γιώργο. Αλλά έχω και ένα γιο. Όχι, θέλω να σου πω. Πρέπει να τις κυνηγάω κιόλας. Μπορεί να τις κυνηγήσει. Σωστό. Εντάξει, δεν είσαι και πολύ μεγάλος. Για να πούμε τώρα τον επίλογο. Δεν ξέρω, δεν έχει και χρόνο. Έχει και χρόνο. Ό,τι θες για σένα έχουμε. Λοιπόν. Νάτι, και για να πούμε και τον επίλογο τώρα λοιπόν, να ευχηθούμε στην ομάδα να έχει ένα καλό αποτέλεσμα την Κυριακή, όλα να πάνε καλά, όλη η χρονιά να κινήσει όμορφα και ήσυχα για τον Άρη, να έχουμε και άλλα τέτοια απογεύματα όπως είχαμε την Κυριακή με τον Ιγυνιακό και να ασχοληθούμε πραγματικά με ποδόσφαιρο και να μην ασχολούμαστε κάθε φορά, ούτε θέλω να ξανακούσω επίσης, να το πω και αυτό, για διαιτησία. Δηλαδή αυτό το πράγμα με ενοχλεί αφάνταστα. Είμαστε στη Β' Εθνική και να συζητάμε κάθε Κυριακή για την διαιτησία που ή ενδεχομένως που μας αδίκησε. Δεν θέλω να το ξανακούσω αυτό.
λέω ότι μικραίνει το σύλλογο να λέει ο Άρης της Β' Εθνικής ότι δεν αδίκησε η διαιτησία. Θες δεν θες. Ξέρω ποιος είναι αυτός, τι είναι και πώς είναι. Πρέπει να βρει τη λύση. Ο Άρης δεν θα δίκησε. Σωστό, συμφωνούμε. Ο πρόεδρος του ΟΦΗ όμως πήγε στην ΕΠΟ σήμερα, πρόσεξε. Ναι. Κύριος Τσάλος. Ο Απόλλων είδε τι πέναλτι πήρε προχθές. Δεν πήρε μάλλον η Βέρεια προχθές. Η Λαμία, πέρσι βγήκε με τη διαιτησία. Αν είναι να λέμε εμείς, ο Άρης, ότι αυτό μπορούν να μας αδικεί οποιοδήποτε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας, έτσι. Να σου πω κάτι, Ρεσί Γιώργο, και από, και από διοικητικό πόστο ως γενικός αρχηγός και από ποδοσφαιριστής. Θυμάσαι μία χρονιά, όλα αυτά τα χρόνια, μία, που να μην είχαμε πρόβλημα. Μία. Όχι, κοίταξέ με, κοίταξέ με. Δεν μιλάω για Α εθνική. Α, μιλάς για, για Β εθνική. Για τη Β, λες. Μάλιστα. Β εθνική ο Άρης αδικείται, αυτό πρέπει να λυθεί. Να βρει τον τρόπο η διοίκηση πρέπει σε αυτό. Χθες, χθες να λυθεί. Δεν μπορεί να είμαστε... Να μην ευνοούνται οι άλλοι, πώς θα το βρει. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει πραγματικά να κάθομαι να ακούω ότι πήγαμε να παίξουμε παράδειγμα πες ένα, μια περσινή διαιτησία. Στη Λαμία. Εντάξει, πες ότι είναι διεκδικητές. Πες κάπου σε άλλη ομάδα. Στη Σπάρτη που δεν σου έδωσε πέναλτι. Στη Σπάρτη. Πήγαμε στη Σπάρτη, παίξαμε ένα διάφορο και δεν πήραμε αυτό που έπρεπε να πάρουμε. Έτσι. Που έπρεπε, όχι που να μας τον γνωρίζουν. Εκεί είναι ευθύνη δική μας, ναι, 100%. Καθαρά, καθαρά. Έτσι. Καθαρά. Δεν θέλω να ξανακούσω γι' αυτό. Ωραία. Άντε πάνε γιατί. Αν είναι να πιστεύει ο Άρης ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη Β' Εθνική με τις διαιτησίες και με αυτά, τουλάχιστον να σας πω κάτι, δεν θα διοικηθεί. Δεν θα διοικηθεί, θα πάρει αυτό που πρέπει. Τέλος. Τέλος. Είναι όχι, όχι μήνυμα, είναι το normal. Το normal. Είναι το μεγαλύτερο, δηλαδή από αυτά τα σωματεία που είναι, εντάξει να βάλω και τον Όφη μέσα ρε παιδί μου, είναι ομάδες, παραδοσιακά μεγάλες ομάδες που αν μη τι άλλο αξίζουν τον σεβασμό του διαιτητή, του κάθε διαιτητή την Κυριακή που παίζει. Όντως. Και έχουμε, έχουμε χάσει αρκετό από το σεβασμό τους και λόγω των δικών μας πεπραγμένων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ σας ξαναλέω, δεν μιλάω για τους υπόλοιπους, μιλάω για εμάς. Τι κάνουμε εμείς. Πρέπει εμείς λοιπόν να βρούμε τον τρόπο. Έτσι, όπως το λες, είναι θέμα του Άρη αυτό. Και επειδή δεν μπορεί να το βρούμε εγώ και εσύ, πρέπει να το βρει η διοίκηση. 100%. Εσύ μπορεί να λες 100 φορές ότι διοικήθηκε ο Άρης, αλλά αυτό πρέπει να το δουν άλλοι. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ, εύχομαι τα καλύτερα. Επιτέλους η ομάδα να έχει αυτές τις παρουσίες που πρέπει στο γήπεδο. Ας μην είναι ευχές αυτά που λέω τώρα. Ας γίνουν πραγματικότητα. Έτσι. Και να είμαστε εκεί όλοι μαζί το Μάιο να χειροκροτάμε την ομάδα. Ωραία. Να είσαι καλά, που Γιώργο. Που κατέστρεψε στην Α' Εθνική. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και η πρόσκληση είναι ανοιχτή, κύριε Τσαλτίδη. Για τους χορούς θα έρθω σίγουρα εγώ. Για τους χορούς, κύριε Τσαλτίδη. Η κόρη μου, η κόρη μου μεγάλη ήδη πάει παραδοσιακούς χορούς, οπότε... Δεν το λυπάσαι, ρε Γιώργο, το δάπεδο εκεί το, στο... Γιατί, ρε φίλε. Στην αίθουσα, δηλαδή. Χορέψω, δεν γι' αυτό. Σμυρνέικους χορούς, εκεί θα μάθει, μου μάθει. Ευχαριστούμε. Σας χαιρετώ. Να είσαι καλά. Είναι πάντοτε χαρά μας να μιλάμε με τον Γιώργο τον Κολτσίδα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει βαθιά γνώση του Άρη από όλα τα πόστα και από παίκτης και από, και από γενικός αρχηγός φυσικά που ήταν για αρκετά χρόνια και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει Άρης, νιώθει από Άρη, εντάξει, νιώθει από Άρη. Βλέπω, τι θα μας ανακοινώσει. Ανοίγω ρε φίλε το τέτοιο, μου έχονται χορηγικές συμφωνίες. Θα μας πεις για την πίτσα, την πίτσα τώρα, θα μας πεις, για την πίτσα και φαν. Ανακοίνωσε την πίτσα φαν και την Hell Greece. Γι' αυτό τρώνε πίτσες δηλαδή και στα δημοσιογραφικά. Ναι. Έτσι εξηγείται. Να ξέρετε, πολύ καλή, μπράβο την Pizza Fan που στηρίζει την Καϊάρη. Εμείς είμαστε με τον Mr. Gold, όμως να ξέρετε. Και τα μαγειρευτά που ακόμη φέρνεις. Ναι. Έτσι, βέβαια. Έτσι, κανονικά. Hell Greece όμως ήταν στη Sport Expo, στο περίπτερο του Λαμπαοτάρης, του Πάκου 24 και του Λίμπερο. Ωραία, ωραία. Ναι, ενεργειακό από το τέτοιο, δεν είναι. Έτσι, κάτσε να ασχοληθώ λίγο με το θέμα. Οκ, okay, πάμε στο break. Δεν θα πάμε, θα πάμε μέχρι 6.30 και θα τα κάνουμε όλα μαζί, γιατί τώρα ούτως ή άλλως δεν έχει. Θα πούμε κάποια έτσι, ρεπορταζιακά και μετά στο τελευταίο κομμάτι θα ασχοληθούμε με τον μπάσκετ αποκλειστικά. Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα έτσι, για πολλά θέματα με τον Γιώργο τον Κουλτσίδα, γιατί επαναλαμβάνω, άνθρωπος που έχει βαθιά γνώση του Άρη γενικότερα και μας βοηθάει πάντοτε και να κατανοούμε πράγματα, γιατί ξέρετε και εμείς από τέτοιες κουβέντες πιανόμαστε από κάποια κουβέντα ενδεχομένως, ψάχνουμε κάτι παραπάνω, έτσι γίνεται συνήθως. Ο Άρης, να σας πω και για το αγωνιστικό σκέλος, ολοκλήρωσε σήμερα νωρίς το μεσημέρι την προπόνησή του, ήταν πρωινή. Προνομεσημεριανή, να σας πω την αλήθεια, σήμερα η προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Νέου Ρησίου με ένα προβληματάκι που προέκυψε με τον Τσουμάνι,
ο οποίος αποχώρησε και αυτή τη στιγμή δεν, ίσως είναι και αμφίβολος, με ενοχλεί στο δικέφαλο από τη σημερινή προπόνηση, και αυτό σε συνδυασμό με την απουσία και σήμερα του Γιώργου Βαλεριάνου, ο οποίος 99,9% δεν θα είναι διαθέσιμος στο μάτς της Κυριακής με τα Τρίκαλα, έτσι δημιουργεί ένα θεματάκι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Σε λίγη ώρα θα εξεταστεί από τον Βαγγέλη Πανταζίο Τσουμάνης, αλλά ούτως ή άλλως δεν έχει παίξει το τελευταίο διάστημα, έχει και αυτό το θεματάκι. Αν θα λείψει και ο Βαλεριάνος, που το θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί, γιατί έχει ακόμη τις ενοχλήσεις στο τετρακέφαλο, και μιλάμε για μάχη την Κυριακή, πρέπει να πας με παίκτες σε τιμοπόλεμους. Εδώ δεν έχει πονάω λίγο ή έχω ένα τσίμπημα ή με ενοχλεί ο προσαγωγός, ο δικέφαλος στο γόνατο. Εκεί πάμε για μάχη την Κυριακή και πρέπει να παίξουν 11 καμικάζι πραγματικά, όσοι είναι δηλαδή έτοιμοι στον απόλυτο βαθμό. Και εφόσον συμβεί αυτό, θεωρώ πάρα πολύ πιθανό τα δύο άκρα της άμυνας να τα μοιραστούν ο Μπούρμπος και ο Τζανακάκης. Δηλαδή, πάλι μας έφερες αυτό ρε φίλε, τώρα να μας πάρεις το κεφάλι. Ακούγεται? Ναι, βέβαια ακούγεται. Θεωρώ, για να το ολοκληρώσω, πάρα πολύ πιθανό ότι τα δύο άκρα της άμυνας θα τα καλύψουν ο Χρήστος ο Μπούρμπος και ο Μανώλης ο Τζανακάκης. Δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ή δεν ξέρω, είδαμε και κάποιο διάστημα στο φιλικό με τον Ιερικό να παίζει αριστερά και ο Μπούρμπος, δεξιά ο Τζανακάκης. Είναι και οι δύο παίκτες, μπορούν να παίξουν και στις δύο πλευρές. Οπότε εγώ δεν αποκλείω το γεγονός να παίξει και ο ένας και ο άλλος. Θα δούμε γενικότερα. Είναι θέματα τα οποία θα ξεδιαλύνονται προς το τέλος της εβδομάδας και όταν οι προπονήσεις θα φτάνουν προς την Κυριακή. Να πούμε επίσης ότι γενικότερα έχει γίνει αρκετό σκάουτινγκ των Τρικάλων από το τεχνικό team της ομάδας, και γενικότερα ο Άρης θα δουλέψει πάρα πολύ και στο τακτικό κομμάτι για αυτή την αναμέτρηση. Εγώ δεν αποκλείω να υπάρξει και μια διαφοροποίηση στο αρχικό σχήμα, κυρίως στον άξονα, δηλαδή στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Θεωρώ πολύ πιθανή τη συμμετοχή του Νίκητς αντί του Ιντζόγλου στο βασικό σχήμα. Βλέπω ότι υπάρχει μια πιθανότητα να είναι ο Μπράνισλαβ Νίκητς στο αρχικό σχήμα. Τον έβγαλε στο ραδιόφωνο, τον φάγανε πίσω στο λαμπαουτάρι. Σύντονε φύγεις. Και μια επιλογή που έχει να κάνει κυρίως με αγωνιστικά κριτήρια, και ξέρεις για που το, πώς δένει το γλυκό. Στο φιλικό που είχε δώσει ο Άρης τα Τρίκαλα, είχε παίξει δίδυμο και είχε κάνει εξαιρετική εμφάνιση τότε ο Άρης εκείνο το φιλικό. Ήταν φιλικό παιχνίδι, είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο το άλλο. Αυτό θα δούμε την Κυριακή, μην μπερδεύεστε. Αλλά επειδή ήμουν εκεί, σε εκείνο το φιλικό, ο Άρης είχε κάνει, παιδιά, την καλύτερη του εμφάνιση σε φιλικό παιχνίδι. Σε όλα αυτά τα φιλικά που έδωσε. Και το δίδυμο Νίκητς Μουμίν σε εκείνο ειδικά το φιλικό παιχνίδι ήταν για φίλημα. Ναι, αλλά τώρα ξέρουμε πώς θα παίξουν. Πρέπει να τους μπερδέψουμε. Έδρασαν σε εκείνο το φιλικό παιχνίδι. Μπορεί να έχει και ο προπονητής και σε αυτό στο μυαλό του, και γι' αυτό το λόγο να σκέφτεται ότι είναι ίσως προτιμότερο. Τα Τρίκαλα παίζουν με τους ίδιους όμως που παίξαν στο φιλικό ή πήραν κι άλλους? Δεν έχει πάρει, όχι, δεν έχουν πάρει άλλους. Πήραν ένα Σέρβο. Ανέτοιμος. Ανέτοιμος. Αφού έπαιξε ποτέ. Λίγα πράγματα. Καλός παίκτης, αλλά προβλήματα στα τρεξίματα βαρύς. Ναι, δεν είναι εξαιρετικός παίκτης, δεν είναι απλά καλός. Φοβερή ποιότητα για τα δεδομένα της Football League, αλλά δεν είναι στα τρεξίματά του 100% έτοιμος. Αυτό αναφέρω. Είμαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτά που λέω. Και τα Τρίκαλα, να ξέρεις, θα έχουν κάποιες αλλαγές, γιατί αρκετοί παίκτες δεν πήγανε καλά στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Οπότε και εκεί θα περιμένουμε κάποιες αλλαγές. Αλλά επαναλαμβάνω, η μία για μένα σχεδόν δεδομένη είναι η είσοδος του Νίκητς στο βασικό σχήμα αντί του Ιτζόγλου. Μάλιστα. Έχετε ακόμα περίπου 40 λεπτάκια για να μπείτε στην κλήρωση για το διπλό εισιτήριο για το παιχνίδι με την Μπόκα. Προσφορά από τον Στίχημαν. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε like και κοινοποίηση στο site του All About Aris, στο Facebook, τη σχετική ανάρτηση, για να μπείτε και από εκεί για το άλλο διπλό εισιτηριάκι του αγώνα Άρης Μπόκα Juniors. Πιλοίδης Σόμος Παναγιώτου για το μάτς κυπέλου Άρης Ολυμπιακός. Παναγιώτου και Πιλοίδης.
Εντάξει. Καλά, εσύ δεν υπάρχει γιατί να πει για κάποιον διαιτητή και να είναι καλό. Τι, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Γιατί, να πω για το Φωτιά. Πολύ καλό πέναλτι έδωσε πέρυσι το παιδί αυτό και από τότε δεν ξανασφύριξε. Δεν ξανασφύριξε τον Άρη, γενικά δεν ξανασφύριξε. Τον Άρη. Δεν ξανασφύριξε τον Άρη. Ο συγκεκριμένο διαιτητή. Τον φάγανε από παντού. Και σου είπα, ήδη δέχεται ένα περίεργο bullying ο συγκεκριμένο. Το έδωσε το πέναλτι. Το γυρίζει boomerang όταν δεν έχει το. Για τη διαιτησία, δηλαδή, τι ακριβώ να κάνει ο κύριο Τσάλο στην ΕΠ. Γιατί τι έγινε με την διαιτησία, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω. Είχε ένα offside που του ακύρωσε ένα γκολ στη Σέρε. Πήγε κατευθείαν όμω, είδε. Έμεινε εκεί, πήγε και στο Καραϊσκάκι, είδε το μάτς. Πήγε ο Καρυπίδης, πήγε την Μπαρτσελώνα. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Ναι, πήγαινες εσύ, αμέσως πρόεδρος. Να δεις, Μπαρτσελώνα. Μακάρι να ήμουν στην Αθήνα να πήγα να δω την Μπαρτσελώνα. Εννοείται, τι τρελός είσαι. Εγώ μπορούσα να πάω. Μπορεί, δεν ξέρω ακριβώς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το παιχνίδι των Τρικάλων είναι, όπως είπαμε, πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι βέβαια θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Φυσιολογικό ήταν. Το Άρης Καλυθέα θα μεταδοθεί την επόμενη αγωνιστική του εντός έδρας παιχνίδι. Τα χαιρετίσματά μας στην ΕΡΤ που μας ακούνε. Όντως, αυτό τους είπαμε. Όχι το Άρης Καλυθέα, ναι το Εργοτέλης Άρης. Και έσπευσε η ΕΡΤ και μπράβο στα παιδιά. Χαιρετισμούς σε όλους τους συναδέλφους. Το Άρης Καλυθέα δεν μεταδίδεται και είναι Κυριακή κιόλα. Να πάμε Σάββατο με την οικογένεια, παιδιά λίγο κτλ. 3 η ώρα, το βράδυ θα δεις και πάω Κάρι στο μπάσκετ, την ίδια μέρα είναι Κυριακή, Σάββατο είμαστε ελεύθεροι, ελεύθερη υπηρεσίας. Και Εργοτέλης Άρης, Κυριακή, τηλεοπτικό. Μπράβο. Έτσι είναι τα σωστά ραντεβού και οι σωστές τηλεθεάσεις θα προκύψουν. Και αν το δεις τώρα και λογικά, okay, υπάρχει κόσμος του Άρη που είναι στην επαρχία και τα λοιπά και θέλει να δει και τα εντάσσεως έδρας παιχνίδια. Δεν γίνεται ρε παιδιά λίγο. Δηλαδή, όντως θα σηκώσουμε και 500.000 άτομα, θα τα σηκώσουμε εκτός από όλων τον καναπέ να άλλων, πάνε. Είπα και την προηγούμενη φορά ότι φέτος η ΕΡΤΡΙ έχει και ένα άλλο θέμα να διαχειριστεί. Υπάρχουν και κάποιες ομάδες οι οποίες επίσης έχουν μια δυναμική. Εντάξει, ο Άρης είναι το κορυφαίο όνομα σε αυτή την κατηγορία, αλλά είναι και η Παναχαϊκή, η οποία επίσης έχει μεγάλη δυναμική. Είναι Όφη, είναι τα Τρίκαλα, είναι η Δόξα. Απλά θέλω να έχει ομάδες δηλαδή οι οποίες. Δηλαδή όταν θα παίζει εκείνη την αγωνιστική για παράδειγμα Όφη Δόξα και ο Άρης παίζει με τον Κισαμικό, ποιο άδειξε ρε παιδιά. Ναι, αλλά πρόσεξε λίγο. Το δεύτερο μάτς που δείχνουν μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη μου κάνουν λάθος επιλογή. Ναι, αυτό το μάτς τώρα του Σαββάτου δεν έχει καμία. Ναι, Απόλλων Πόντου τώρα με το Σπάρτη. Έχει ξεκάθαρο φαβορί, δηλαδή, οκ. Okay. Όπως και την πρώτη αγωνιστική κάνουν λάθος. Δηλαδή το Βέρι Απόλλων Πόντου ήταν πιο καλό μάτς για να δείξουν. Όπως δείξαν και το Πανσεραϊκό Σόφι, έστω μέσω του web, γιατί καταλάβαν το λάθος. Τώρα, ας πούμε, υπάρχει το Καρδίτσα Όφι. Μου είναι ματσάρα, ρε φίλε. Ή που παίζει η Δόξα. Που παίζει εκτός έδρας. Πότε. Και τη δεύτερη αγωνιστική. Και το εκτός έδρας ματς. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι 4-5 ομάδες που είναι υποψήφιες. Δόξα παίζει το Ιγίνιο. Μπράβο. Πρέπει να δίνουν τα εκτός έδρας ματς. Προσέξτε όμως την ιδιαιτερότητα για να καταλαβαίνετε μερικές φορές πώς γίνεται και η επιλογή. Η επιλογή θα δείτε ότι περισσότερες φορές θα έχει στοχευμένα Θεσσαλονίκη, πόλεις γύρω από τη Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο και Πάτρα. Γιατί είναι τα βαν, παιδιά, ένα σημαντικό κομμάτι των ζωντανών μεταδόσεων που πρέπει να ρυθμίζονται, τα link, τα βαν και όλα αυτά. Και συνήθως η επιλογή γίνεται, και αυτό γινόταν και από την Νόβα στο μπάσκετ, όταν είχε το μπάσκετ, Θεσσαλονίκη, δράμα, γύρω-γύρω όλοι. Γι' αυτό επιλέγουν τώρα την Καλαμαριά. Σηκωθεί το βαν, θα φύγει από τη Λεωφόρο Στρατού και θα πάει στην Καλαμαριά. Από το να φύγει και να πάει, ξέρω εγώ, στις Σέρες ή να πάει οπουδήποτε αλλού. Παίζει και αυτό το ρόλο του, να ξέρετε. Εγώ θεωρώ ότι πάντα ένα μάτς θα έχει η Θεσσαλονίκη. Είτε είναι ο Απόλλωνας, είτε είναι ο Άρης την αγωνιστική. Παίζουν και αυτά το ρόλο τους για την τελική επιλογή. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει να δούμε λίγο και τον Απόλλωνα στην ισοπαλία που θα φέρει με τη Σπάρτη, την ένδοξη αυτή απόγονο του Λεωνίδα και όλων των υπολείπων. Η Σπάρτη, η οποία δεν είναι δυνατή φέτος σε σχέση με πέρσι. Και φυσικά ελπίζουμε αυτή τη φορά ο Άρης να κερδίσει μέσα στη Σπάρτη
και να μην αφήσει όπως πέρσι βαθμούς. Πάντως σε σχέση με πέρσι, αν και ποτέ δεν μπορεί να είναι απόλυτο αυτό, είμαστε όντως στο συν 2 φέτος. Έχουμε τους 2 βαθμούς από το παιχνίδι με τον Εγκυνιακό. Και άλλους 3 που θα προσθέσεις από το παιχνίδι με τα Τρίκαλα, γιατί πέρσι είχες 0, ενώ φέτος θα έχεις 3, τότε θα πάμε στους 5. Καλώς έχονται των πραγματών, έτσι. Αλλά εμείς για την ώρα θα πάμε στο διάλειμμα των 6.30, θα κάνουμε το τελευταίο μας break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να πούμε και 5 πράγματα και για το μπάσκετ, για το τι είδαμε χθες, τι δεν μας άρεσε κατά κύριο λόγο στο παιχνίδι με την ομάδα από την Γερμανία και φυσικά και το παιχνίδι κυπέλου που έρχεται με τον Ολυμπιακό. Πάμε κύριε Κιώσιμο. Η Βίκυ Σταμάτη, η οποία όταν αποφυλακίστηκε πριν λίγες μέρες ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, πριν λίγους μήνες, έλεγε «Αστέρι μου, αγάπη μου, ζωή μου και καρδιά μου», έκανε έτσι διαζυγείο από τον Άκη Τσοχαντζόπουλο, ο οποίος ξαναεπέστρεψε στη φυλακή, όπως αντιλαμβάνεστε. Μια αγάπη η οποία τερματίζεται και φυσικά γι' αυτό φταίνει οι δημοσιογράφοι. Αγνάστη. Έτσι φταίνει οι δημοσιογράφοι. Μετά τον παπά και η Σταμάτη έκανε χειρονομία προς τους δημοσιογράφους. Οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για όλα. Όταν έκανε τη ζωάρα στο Παρίσι και στις Νέες Υόρκες και, και αγόραζε το αεροπαγί, ναι, ναι, όπως το λέγανε εκείνο. Ναι, ναι, ήταν όλα καλά. Και οι δημοσιογράφοι ήταν μια χαρά, φυσικά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σουργελά. Κανονικά, όπως βλέπετε, και ένα μπαράζ σεξουαλικών παρενοχλήσεων, ναι, ναι. Τώρα που είναι 80 και 85 τώρα χρονών. Το θυμήθηκαν. Όταν άτομα ήταν τζόβενο ο Ντάστιν Χόφμαν και ο κάθε Ντάστιν Χόφμαν, όλες τρέχανε από πίσω με τα σάλια να τρέχουν για το διάσημο τότε ηθοποιό του Χόλου. Και τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν. Όχι ότι δεν έχουν εκμεταλλευτεί διάφοροι τέτοιοι άνθρωποι. Καλά, εννοείται. Αλλά και αυτές δεν τρέχανε από πίσω. Οι λεγόμενες γκρούπις που λέμε και για αυτές που τρέχουν και πίσω από τα συγκροτήματα, τα διάσημα ή από τους ηθοποιούς. Πήρα λέει τους ρόλους μου όμως. Ναι, τους πήρα τους ρόλους. Βέβαια τους πήρα τους ρόλους. Κοίνη την ώρα βγαίνεις. Θα μου πεις δεν έχεις τη δύναμη. Οκ. Okay. Αλλά τώρα μια. Ο Κέβιν πριν 20 χρόνια, λέει ο άλλος, με χούφτωσε. Δηλαδή, άντε, των αλωνών είναι και χοντράδες. Εδώ του Kevin Spacey είναι, λέει, με χούφτος, λέει, σε ένα μπαρ πριν 20 χρόνια και γι' αυτό πήγα στο ψυχολογικό. Εντάξει, δώσ' του μια σφαλιάρα την ώρα που σε έχω. Εμένα έρθει, πραγματικά. Ναι. Είναι 25 χρονών. Πάει ο άλλος και το χουφτώνει. Άμα ήταν στο μπαρ, ο Kevin Spacey κατεβάσει κανένα μπουκάλι τώρα. Έτσι ήταν, λέει, και με χούφτος. Δηλαδή, σκέφτεται τώρα. Έρχεται λοιπόν και χουφτώνει εμένα. Εντάξει. Λίγο παράδο. Θα πάει στο Σαββόπλο, είναι ωραίο παιδί, α πούμε. Δεν θα του δώσει μια μπουνιά, ρε φίλε, και την ώρα τι θα τον κάνει. Θα πα στον ψυχολόγο σου να κλε. Όχι, φυσικά. Εσένα, Χρήστο, αν έρθει και σε κουφτώσει ένα άντρα, θα πα στον ψυχολόγο σου να βάζει τα κλάματα. Δεν θα τον κοπανεί μια μπουνιά μέσα στα μούτρα, ανάμεσα στα μάτια. Πήγα, λέει, στην τουαλέτα, λέει, και έκλεγα. Ρε αγόρι μου, και τώρα 20 χρόνια μετά το θυμήθηκα. Ένα Μεξικάνο ηθοποιό. Ήμουνα, λέει, 20 χρονών τότε, λε και ήταν 8 χρονών. Να πει ότι το κάνει σε παιδί. Να το καταλάβω 100%. Αλλά είσαι 20 χρονών μαντράχαλος. Σε χουφτώνει και πας στην τουαλέτα και βάζεις τα κλάματα. Δώσ' του μια μπουνιά ανάμεσα στα μάτια σου, πω, το ξανακάνει. Ρε, είναι η νέα μόδα αυτή. Τώρα των παρενοχλήσεων. Έχω τόσα χρόνια γιατί ένας δεν με έχει παρενοχλήσει. Τέλος πάντων, είναι σοβαρό το θέμα από την άλλη. Απλά το έχει ξεφτυλίσει κιόλας, το έχουν ξεφτυλίσει κιόλας κάπως στην Αμερική. Βιτιάκι βλέπεις. Άρης Μπόκα, η ιστορία ξαναγράφεται. Είναι λίγο άτυχο το συγκεκριμένο παιχνίδι που είναι μετά τα Τρίκαλα ή και λίγο τυχερό. Είναι η χρονική συγκυρία. Εντάξει. Ή που θα κερδίσει η ομάδα την Κυριακή στα Τρίκαλα και την επόμενη Τετάρτη στο Κλεάνθης Βικρυδία πέφτει καρφίτσα στο φιλικό με την Μπόκα. Ή που θα επηρεαστεί φυσικά γιατί με την ψυχολογία του κόσμου δεν μπορείς να τα βάλεις φυσικά. Εννοείται. Είναι... Και αλάνθαστο και το κριτήριο. Έχουν πωληθεί τα 9.000 τα στάνταρ, ναι, ναι, τα εισιτήρια. Όπως αλάνθαστο είναι και το μπασκετικό κριτήριο του κόσμου του Άρη, που χθες δεν άντεξε από αυτό που έβλεπε. Στο δεύτερο ημίχρονο, μπορείς να πάρεις το τηλέφωνο, ναι, να το πετάξεις εκεί πιο, ναι, πέρα. Και ήταν η πρώτη φορά που αντέδρασε φέτος στη σεζόν, λέγοντας έτσι. Κάνοντας κάποιες κλειάρες, βέβαια, είναι αλήθεια, από δοκιμασίες για αυτή την πολύ κακή παρουσία της ομάδας Παναγιώτη Γιαννάκη στο δεύτερο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα με την Telekom Bomb Basket, το παιχνίδι το οποίο δεν είχε την εξέλιξη που είχαν τα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια για τον Άρη. Ήταν μια παιδική χαρά κυριολεκτικά ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο κοντά στη γερμανική ομάδα, που δεν είναι δάκια κάτι το εξαιρετικό. Είναι
μια μετριότατη ομάδα που δεν είχε κάνει σεφτέ μέχρι στιγμής την διοργάνωση και τον έκανε το σεφτέ χθες στο Αλεξάνδριο. Εντάξει, ο Άρης ήταν τραγικό στο δεύτερο ημίχρονο, κάκιστος. Ενώ στα προηγούμενα παιχνίδια έδειξε ότι αυτά που έκανε στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τις επαναφορές, τις λάθος και τα λοιπά, τα είχε βρει έναν τρόπο να τα ξεπεράσει. Χθες πάλι παρουσίασε. Τι γίνεται, παιδιά? Σαν σεισμός έγινε. Λοιπόν, χθες πάλι παρουσίασε παιδικές ασθένειες. Είναι αδιανόητο να κάνεις 5 φορές λάθος επαναφορά. Είναι αδιανόητο πραγματικά. Εντάξει, ένα ελαφρυντικό είναι ότι δεν υπήρχε ο Αθηναίου. Από την άλλη, γενικά νομίζω ότι όλες οι επιλογές ήταν λάθος. Από το πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πολύ κακό δεύτερο ημίχρονο. Πολύ κακό δεύτερο ημίχρονο απέναντι σε μια ομάδα επίσης μετριότατη. Μετριότατη. Ο Άρης κατάφερε να χάσει 2 χρόνια. Μια από τους Φραπελάινερς και μια από τους Μπονφιλέ. Γιατί αυτό είναι, το επίπεδο αυτών των ομάδων είναι μετριότατο. Μετριότατο. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτή η ομάδα να ανταγωνιστεί την Κυριακή τον Ολυμπιακό. Φυσικά Άρης είσαι, θα δώσεις τη μάχη σου, θα κάνεις τα πάντα προκειμένου να πάρεις την πρόκριση. Αλλά με τέτοια εικόνα, πραγματικά, και ο κόσμος δικαιολογημένα έστειλε το μήνυμα. Παγώνει ο κόσμος, κρυώνει, γιατί έχει συνηθίσει να βλέπει διαφορετικά πράγματα. Ξέρεις, και ο κόσμος του Άρη έχει πολύ ψηλό μπασκετικό κριτήριο. Είναι μπασκετικός λαός, πώς και να το κάνουμε. Δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό. Και τρελαίνεται βλέποντας τέτοια παιδαριώδη λάθη και τέτοια συμπεριφορά του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι ο Άρης ουσιαστικά δόρισε χθες το μάτς στην γερμανική ομάδα. Το είχε στα μέτρα του, όπως φαίνεται, και νομίζω ότι μπορούσε κάλλιστα να το κερδίσει αν ήταν λίγο πιο συγκεντρωμένος σε όλη τη διάρκεια και όχι μόνο στο πρώτο 20 λεπτό. Και φυσικά έχει ξεσηκώσει και μια κουβέντα χθες, μια συζήτηση γύρω από τον point card και τους ξένους και γενικότερα κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τις επιλογές που έγιναν το καλοκαίρι, κυρίως όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τους Αμερικάνους. Νομίζω για έναν συγκεκριμένα. Εδώ υπάρχει ένα λάθος και κυρίως μια επιλογή που ίσως είναι και κατανόητη αυτή τη στιγμή. Το γιατί δηλαδή υπάρχει επιμονή στο Μωράν, το οποίο φαίνεται ότι δεν είναι ο παίκτης που μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Δεν τον έχει βάλει, δεν τον βάζει καθόλου. Ναι, γιατί τον κρατάει αυτό, λέω. Δεν υπήρχε πρόταση. Και υπήρχε πρόταση, του πήγε ο ίδιος και την έφερε την πρόταση για να πάει να παίξει στην Α2 της Ιταλίας. Δεν μπορεί ο παίκτης, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι πρέπει να πάει να πάρει παιχνίδια, να βελτιωθεί. Μπορεί να είναι ένα project ελπιδοφόρο για το μέλλον. Δηλαδή μέσω μακροπρόθεσμα, αλλά τουλάχιστον στην παρούσα φάση βράχει πρόθεσμα, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα και κακός είναι στο ρόστερ. Είναι ξεκάθαρο αυτό για τον συγκεκριμένο. Τώρα από εκεί και πέρα για τον point guard, σίγουρα υπάρχει θεματάκι αγωνιστικά με τον Άσο. Δεν υπάρχει το καθαρό μυαλό, δεν υπάρχει ένας, και ο Αθηναίο δεν είναι κλασικό point guard. Αλλά ο δίπλανος είναι έξω. Δεν υπάρχει ένας κλασικός point guard που θα καθοδηγήσει την ομάδα, θα την ηρεμήσει όταν πρέπει, θα μοιράσει σωστά το παιχνίδι. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτός ο παίκτης, κακά τα ψέματα. Τον επομίζονται αυτό το ρόλο παίκτες οι οποίοι είναι αυτό που λέμε combo guard, που λένε και στην μπασκετική διάλεκτο. Υπάρχει εδώ μια ανακολουθία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και φαίνεται ξεκάθαρα, όπως επίσης έχει τεράστιο πρόβλημα ο Άρης όταν πιέζεται σε όλο το πλάτος του γηπέδου, δεν μπορεί να κάνει μια επαναφορά η ομάδα. Αυτό είπα. 5 φορές χθες έκανε πάλι λάθος επαναφορά. Δηλαδή αυτό το πράγμα πώς γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πώς γίνεται. Πιέζει ο άλλος, δεν έχεις την κατάλληλη ψυχραιμία, ηρεμία και δεν έχεις. Να σου πω κάτι, δεν έχεις δουλέψει κιόλας στο συγκεκριμένο κομμάτι προφανώς. Πρέπει να δουλέψω, γιατί κάθε φορά που ο αντίπαλος και έχει να σου πει κάτι. Ή έχεις δουλέψει και οι παίκτες δεν ανταποκρίνονται. Θα μας πάρουν και χαμπάρι τώρα και μας το κάνουν και συνέχεια. Τώρα. Γιατί πιστεύεις ότι η Βόνη το έκανε έτσι στον αέρα? Όχι, φυσικά εννοείται. Γιατί το ξεκίνησε να το κάνει στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, εδώ και Τσελίδης, ο συνεργάτης του Παναγιώτη Γιαννάκη, βλέπεις κάθε φορά πώς αναλύει τον αντίπαλο, ξέροντας τα σύν του και τα πλήν του και από την καλή και από την ανάποδη. Δηλαδή ξέρει ο αντίστοιχος και Τσελίδης της Telecom Bonn ότι ο Άρης έχει θέμα στην επαναφορά. Παραλαμβάνω ότι αυτό είναι ένα θέμα αγωνιστικά που θέλει επιγόντως βελτίωση και δουλειά. Όπως και να το κάνουμε, δεν γίνεται. Βέβαια είμαστε εν αναμονή ακόμη και
αυτή τη χορηγία του, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται και αν θα υπάρξει εξέλιξη έως αύριο, όπως λένε οι πληροφορίες. Οι δύο προηγούμενες χορηγίες αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ανταποδοτικές, έτσι. Για ποιες χορηγίες μιλάς τώρα? Τη Hell και η Pizza Fan. Α, καλά, εντάξει. Τώρα. Εντάξει. Τι, έλεγες, τι έλεγες για τη χορηγία? Αύριο, ότι μέχρι αύριο υποτίθεται, δεν είναι ότι θα υπάρχει εξέλιξη. Δεν ξέρω. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει σιγουριά από την πλευρά των Τούρκων και τα λοιπά ότι θα ανακοινωθεί η συγκεκριμένη χορηγία. Μάλιστα δεν λένε για μία εταιρεία. Λόγος γίνεται για παραπάνω από μία εταιρεία. Ακούγεται και η Turkish Airlines και η, πώς λέγεται, Zorlu, πώς λέγεται αυτή που είναι στην Ευρωλίγκα. Και μια εταιρεία ενός επιχειρηματία που ήταν μαζί με τον Γκιουνέρ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Που παρακούς πολλά τέτοια, κρατά μικρό καλάθι. Δεν κρατάω καν καλάθι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Περιμένω απλά, επειδή κάποιοι άνθρωποι έχουν τοποθετηθεί και δημόσια, να αξιολογήσω τις δημόσιες αυτές τοποθετήσεις τους. Εγώ ευελπιστώ και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και θα έρθουν οι χορηγίες. Γιατί αν δεν έρθουν οι χορηγίες, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την ομάδα. Τώρα, και η φημολογία αυτή περί επενδυτή αρχίζει και ξεφουσκώνει σιγά-σιγά. Και αυτή οριοθετείται για τις πρώτες 4-5 μέρες του Νοέμβρη. Μάλιστα, απορώ με κάποιους συναδέλφους. Ξέρετε τώρα, επειδή εμείς πραγματικά μιλάμε και τα λέμε όλα στον κόσμο, υπάρχουν συνάδελφοι που γράφουν και υπονοούν ότι ο επενδυτής του μπάσκετ είναι ο Τόμ Παπαδόπουλος. Και δεν το γράφουν στα ίσια. Λένε, τι σχέση έχει με τον Καρυπίδη και το ποδόσφαιρο ο επενδυτής που είναι να έρθει στο μπάσκετ? Μηνύματα ο κόσμος, από κάτω τρελαίνεται κτλ. Για να ξέρετε λοιπόν, αυτός που υπονοούν είναι ο Τόμ Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω τι μπορεί σχέση, ποια σχέση μπορεί να έχει με τον μπάσκετ, ή αν ο άνθρωπος ασχολείται με το μπάσκετ, ή επειδή ήταν στη Φιλαδέλφια εκεί και είναι ο άλλος που είναι χορηγία στους 76, έχουν γίνει κάτι τέτοια σενάρια, κάτι τέτοιες συνωμοσιολογίες. Και ότι θα έρθει και στο μπάσκετ και θα πάρει τις μετοχές στο μπάσκετ, ήταν χορηγός στο ποδόσφαιρο. Κανονίστε να τον διώξουμε και από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ. Ναι. Σας το λέμε εδώ από την εκπομπή, να ξέρετε, επειδή εμάς μας αρέσουν πραγματικά ούτε φήμες, ούτε λογίες, ούτε μούπε, ούτε σούπε, ούτε άκουσα. Εγώ θεωρώ, δεν ξέρω ο Αλέξης τι άποψη έχει, ότι αυτό το μούπες, σούπε, άκουσα είναι ό,τι χειρότερο έχει επικρατήσει τον Άρη όλα αυτά τα χρόνια. Και δυστυχώς πολλές διοικήσεις μας στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ λειτουργούσαν με βάση το μούπε, σούπε, άκουσα. Τι πιο απλό, αν υπάρχει ένας άνθρωπος να εμφανιστεί, να καταθέσει επίσημη πρόταση. Τώρα, ειδικά τη στιγμή που είναι και στη δύσκολη ο Νίκος ο Λάσκαρης και είναι στριμωγμένος στα σχοινιά, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλο timing. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να απομυστεί αυτό το βάρος και των χρεών, γιατί ο Άρης φέρει και, η ΚΑΕ Άρης δηλαδή, φέρει και αρκετά χρέη πλέον στην πλάτη της. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, για να μην το κουράζουμε κιόλα. Βλέπω τώρα σήμερα το πρόγραμμα του Champions League. Εκτός από το Tottenham Real, βλέπω ένα μάτσο που με συγκινεί, ρε φίλε. Γι' αυτό θα πάω να παίξω μπάσκετ. Ανάπολη Manchester City, ε. Σήμερα έχει ένα μπάσκετ. Δίκιο. Έχει ένα δίκιο. Θα πάω να μεγαλουργήσω. Λοιπόν. Ξεκινείται χαμό τα δέντρα. Όλα τα κανάλια παίζουν με τους δολοφόνοι και. Σε λίγη ώρα ξεκινάει το Μπεσίκτας Μονακό στις 7. Δεν με ενδιαφέρει. Και μετά έχουμε Tottenham Real, Νάμπολι, Manchester City. Tottenham Real δεν Dortmund, ναι, αυτό, εκτός από αυτό είπα. Αλλά τώρα έριξε και ένα άλλο στο τραπέζι ο κύριος Σκιώσης, το Νάμπολι, Manchester City. Πλέον εγώ προσπαθώ να δω ένα μάτς. Και βλέπεις το λεπτό και λεπτό. Ναι, δηλαδή βλέπω το λεπτό και προς λεπτό. Ενώ θέλω να δω ένα μάτς. Dortmund Apoel. Liverpool Maribor, Porto Lipsia, Sevilla Spartak, Σαχτάρ Φέγενορ. Δεν με ψήνει τίποτα. Αυτά τα δύο πρώτα, όντως. Θα παίζω, φίλε Χρήστο, ανάμεσα αυτά τα δύο. Tottenham Real και Napoli Manchester City. Θα δω και λίγο Dortmund, γιατί είμαστε Dortmund. Θα δούμε και λίγο Dortmund. Και παρετήθηκε ο Τέιους, έφυγε ο Δόνης. Όχι. Δεν έφυγε. Σήμερα έγραφαν ότι ξεπαρετήθηκε. Τι έγινε? Ότι έμεινε τελικά. Έμεινε τελικά. Θα δούμε. Λοιπόν. Να κάνουμε και την κληροσούλα για το ένα διπλό εισιτήριο προσφορά από το στοίχημα για το παιχνίδι του Άρη με την Boca Juniors. Ο φίλος μας ο Χρήστος να μας δώσει ένα νούμερο μέχρι το 34 και αύριο ο νικητής θα ενημερωθεί από την Μάρι Λίζ. Να ξέρετε, αύριο τι και πώς. Για πες, Χριστό μου. Blackjack. Το Blackjack δίνει ο Χρήστος.
Με το blackjack είναι μόνο με παπά και άσο και ντάμα και άσο και βαλέ και άσο, μόνο βγαίνει έτσι. Ή και 10 και άσο. Μόνο έτσι είναι blackjack. Μόνο έτσι, ε. Άμα είναι 21 το άλλο δεν είναι blackjack. Με 5 και 8 και τέτοιο. Α, πάλι είναι. Μάλιστα. Θα πάω κάποια στιγμή στο Regency να τα μάθω και αυτά. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο Ιωάννης Αβραμίδης, είναι αυτός που κερδίζει το εισιτηριάκι για να πάει να παρακολουθήσει το διπλό εισιτηριάκι. Άρα θα πάρει και ένα φίλο του μαζί. Διπλό εισιτήριο, μπορεί να πάρει τη φίλη του ή το γιο του ή την κοπέλα του ή οτιδήποτε άλλο, ό,τι αν έχει τέλος πάντων, τη γιαγιά του, ό,τι θέλει. Ο Ιωάννης Αβραμίδης σε 130 τελειώνει το κινητό του, έστειλε το μήνυμα 6 και 37 και 37 δευτερόλεπτα, κερδίζει το εισιτηριάκι για το παιχνίδι του Άρη με την Μπόκα. Αύριο επαναλαμβάνω περισσότερες πληροφορίες, Ιωάννη, και θυμίζω ότι υπάρχει ο διαγωνισμός που τρέχει και μέσω του Facebook του All About Άρης, με like και κοινοποίηση της σχετικής ανάρτησης. Η κλήρωση θα γίνει, μπορεί να γίνει και αύριο το απόγευμα και όχι την Παρασκευή που είπαμε. Ό,τι κάνουμε και αύριο το απόγευμα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα συνοηθούμε με τους ανθρώπους από την εταιρεία Στίχημαν για να σας πούμε επακριβώς τι θα συμβεί. Αν δώσεις και ένα φτύκα, κλείνουμε για να φύγουμε. Παρακαλώ. Δεν τον ξέρω τον κύριο που λες. Λοιπόν. Δεν τελειώσαμε ακόμη, ρε φίλε, περίμενε. Όχι, θες να πω του χορηγού. Παραπέντε. Ναι, μισό λεπτό. Χρωστάς ένα break, γι' αυτό το λέω. Ναι. Χρωστάμε break, ναι. Φίλε Χρήστο. Όχι. Συνεννόηση, βλέπω πάρα πολύ. Θέλω να φύγω 5 λεπτά νωρίτερα. Αν καταλάβατε. Υποπλακίδια και ήδη υγιεινή φτύκα είναι και σήμερα, ναι, στο πλευρό τη εκπομπή. Στην Απόλυνο 37 με 39, στην κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Πηγαίνετε στα είδη υγιεινής φτύκας για να σχεδιάσετε το μπάνιο των ονείρων σας με πόνιμα πλακίδια από ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και δωρεάν μεταφορά των προϊόντων στο χώρο σας. 37 με 39 Απόλλωνος κάτω Τούμπα. Παραλαμβάνω η έκθεση εκεί των ειδών υγιεινής φτύκας ή εναλλακτικά τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 90 55 03. Champions League έχει 62 85 86 κυρίες και κύριοι για την κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Ο Mr. Gold είναι έτοιμος να σερβίρει στον χώρο σας τις κορυφαίες πίτσες, μακαρονάδες και σαλάτες, αλλά το Champions League τώρα το ποδοσφαιράκι με πίτσα μπορείτε να το δείτε. Έχει διάφορα μεγέθη, τετράγωνο, κανονικά, γίγας, ό,τι εσείς γουστάρετε, μα θέλετε πάρετε και το ατομικό πινερλί να φάτε. Έχω και τις άλλες, τις περίφημες, τις βεντάλιες. Εκπληκτικές οι βεντάλια, Χρήστο Κιώση από Mr. Gold. Παραγγείλουμε μια μέρα βεντάλιες εδώ να φάμε όλοι μαζί, σαν το μαγειρευτό που θα φάει ο Αλέξης Σαββόπουλος. Λοιπόν, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5 εδώ στον Λίμπερο 107,4 και καλώς εγώ των πραγμάτων αύριο θα έχουμε και μια σημαντικότατη συνέντευξη από τον ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν σας την αποκαλύπτουμε. Θα είστε αύριο συντονισμένοι εδώ για να την ακούσετε live στον Λίμπερο 107,4. Live. Thank you.